Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό με τους κορφοπιδίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμπτού δοθέ! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες... ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπαρακωτισμό. Λέμε, πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στεναχώρια. Να περάσουμε την παρακάτω από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία ατόφια, μία χριστουγεννιάτικη ζουμουσάδα! Καθότι η επόμενη ημέρα που θα τα πούμε είναι η Πέμπτη μετά τα Χριστούγεννα, σήμερα πρέπει να δώσουμε όλο μας τον εαυτό. Να αδειάσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας, ό,τι έχουμε μέσα μας από ενέργεια, από θετική ενέργεια, από αύρα και διάφορα άλλα νερά. Θα το καταθέσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, διότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή. Έχουμε μία μέρα άδεια. Τρώμε τα μπινελίκια τώρα από τους φίλους μας, από τους πιστούς. Χθες η ομάδα έκανε το καθήκοντος. Αίτητος σπάτων, αίτητος πάντων, 0-6. Έχω το πρωί στον Μπουκατζίδικο στη γωνία την πρώτη γκρίνια από Παουτσάκη. Κωστή! Καλά, ρε! 6 γκολ του ρίξαμε από τους ανθρώπους. Λέω, τι είμαστε, ρε παιδί. Δηλαδή, αν κάναμε χθες ένα 0-1 ή ένα 0-2, καλά, ρε! Μόνο 2 γκολ αυτούς. Να τρώμε πάλι τα νύχια μας. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ ακόμα. Και δεν πρέπει η ομάδα να σταματάει. Τώρα που η ομάδα έκανε το καθήκον και κυνηγούσε μέχρι το τέλος. Για να φτάσει όπως πρέπει να φτάσει στην πιο μεγάλη νίκη. Καλά, ρε, λήξαμε να πούμε 6 γκολ. Δηλαδή, μερικούς δεν τους πιάνεις πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι η ιστορία με το γαϊδουράκι, τον παππού και τη γιαγιά, για μερικούς είναι απολύτως αντιπροσωπευτική, παιδιά. Και του την είπα στην Μπουγάτσα. Παρά τη βιασύνη μου για να έρθω πάνω να ξεκινήσω την προετοιμασία. Δηλαδή, λέω, τι ήθελες. Ενά, λέει τώρα, ξέρω εγώ, 6 γκολ. Γκρινιάζει για τα 6 γκολ. Άμα ήταν 0-1 σήμερα, δεν θα μου έλεγε καλά να τρώμε τα νύχια μας και τι 0-1. Και αν τρώγαμε ένα γκολ σε μια κόντρα και επιτρέπεται, γιατί δεν παίζουν αυτά, αυτοί που μπήκαν να παίξουν. Και του λέω, η ιστορία με το γαϊδουράκι, το παππού και τη γιαγιά. Πρώτη φωτογραφία. Το γαϊδουράκι πάει μόνο του, ο παππούς και η γιαγιά κάτω. Σχόλιο, λέω, δικό σου. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Σας κάνει πλάκα ο γαϊδαρός. Είναι το γαϊδούρι, σας κάνει χαβαλέρε το γαϊδουράκι. Και πηγαίνετε εσείς με τα πόδια, κοροϊδάρες. Δεύτερη φωτογραφία, λέω, σου δείχνουν. Ο παππούς πάνω στο γάιδαρο, η γιαγιά κάτω. Καλά, ρε, μα έχεις, επιτρέπετε. Είσαι άντρας εσύ, τη γιαγιά, καρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Αφήνεις τη γιαγιά και πάει με τα πόδια. Και ανεβαίνεις εσύ πάνω στο γαϊδούρι, είσαι μάγκας. Είναι ωραία συμπεριφορά αυτή, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Τρίτη φωτογραφία. Η γιαγιά πάνω στο γαϊδουράκι, ο παππούς κάτω. Καλά, ρε. Τρως παντόφλα, ρε, μάλλον. Δεν τρέπεσαι λίγο. Σε κάνει γιαγιάκα ό,τι θέλει. Σε άντρα, εσύ, ρε. Έχει βάλει. Πας με τα πόδια και έχει βάλει την άλλη να πάνω. Σε έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Φεμινισμός και έτσι. Και σε κάνει ό,τι θέλει. Σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω. Τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι έχει βάλει, ρε. Που έχει βάλει τη γιαγιά και πας. Ρε, τροπή σου, ρε. Είσαι ντροπή των ανδρών. Τέταρτη φωτογραφία. Και οι δύο πάνω στο γαϊδουράκι. Καλά, ρε, δεν τραπήκατε λίγο το ζωάκι, ρε. Ντροπή σας, πού σας, ρε, να πούμε. Είστε μάγκες, αναβήκατε πάνω στο γαϊδούρι να σκάσετε ζωντανό. Δεν το λυπάστε λίγο. Που το βλέπετε και βογκάει και κομμαχάει να ανεβείτε την ανηφόρα. Είστε άνθρωποι, εσείς, ρε, το ζωάκι, ρε, το γαϊδουράκι, δεν τραπήκατε. Αυτές είναι οι τέσσερις βερσιών. Μερικούς δεν μπορείς να τους πιάσεις από πουθενά, πραγματικά. Και έχω βάλει, δεν είναι δική μου αυτή η ιστορία, μου την έχει πει ακροατής, έχω πραγματικά μείνει άφωνος, διότι περιγράφει, θεωρώ, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο μερικούς που ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι, μα ποτέ. Και προσέθεσα απλά εγώ αστερίσκο, θα βγει, λέω, και στη γραμμή ένας, μετά που θα πει την ιστορία και θα σου πει, φίλος, έχω έναν γνωστό που είναι φίλος του ξαδέρφου μου, που έχει το στάβλο που είναι το γαϊδουράκι και γνωρίζω το μάνατζερ του γαϊδουρακίου, και υπάρχει και αυτή η πληροφορία, ξέρω τι είχε γίνει εκείνο κτλ. Στάνταρ υπάρχει κάποιος που γνωρίζει κάποιον. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Χθες υπήρξε μία, ας πούμε, απορία, γιατί πήρε μαζί του τον Μπρίγιοβιτς. Η απορία λύθηκε, κάτι ψιλοξέραμε, όσοι ασχολούμαστε λίγο παραπάνω, γιατί το πρώτο πράγμα που σου έρχεται καλά, πρέπει να πάρεις τον Μπρίγιοβιτς σε ένα τέτοιο μάτς μαζί. Χθες τελείωσαν οι αγώνες για το 2018. Θα παίζαμε και την Κυριακή με τον Γιάννενο, όμως λόγω του κλωτσομπουνιδίου που έφαγε το πέσιμο, η εγκληματική ενέργεια, η απόπειρα φόνου
του διαιτητή Τζίλου από τους μπάσταρδους, όπως τους ανέφερε, χωρίς να στρογγυλεύει για μία ακόμα φορά τα λόγια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο άνθρωπος δεν βάζει κανένα φίλτρο, πρέπει να βρούμε τους μπάσταρδς που χτύπησαν τον διαιτητή. Το λέμε, να το ξέρετε, αυτός δεν στρογγυλεύει. Με ρώτησε κάποιος, από πού πηγάζει. Το ξέρεις, λέω, δεν το ξέρω προσωπικά, ούτε έχω καμιά εμπλοκή, ούτε καμία τριβή με τον άνθρωπο. Έχω όμως μία πληροφορία. Το μέλλον του, και αυτός και ο μπαμπάς, το έχουν λυμένο οικονομικά. Δηλαδή, δεν προπονεί για το μεροκάματο. Δεν τρέμει στην ιδέα μήπως μείνει χωρίς δουλειά. Να σας το πω έτσι απλά. Κάποιος που γνωρίζει μου είπε, πάρα πολύ άνετη οικονομικά οικογένεια. Αυτό σου δίνει και ένα, ας το πούμε έτσι, ένα βάτζο, έναν αέρα, ένα διάστημα παραπάνω να πεις, οκ, και τι έγινε. Δεν σας έχω ανάγκη. Εσάς, όχι. Δεν μιλάω τώρα για τον ΠΑΟΚ που του έχει φερθεί υπέροχα και που το ανταποδίδει και με τα έργα του και με τα λόγια του σε κάθε ευκαιρία. Δεν είναι αχάριστος, δεν είναι αγνώμων. Το δείχνει πόσο πολύ έχει δεθεί με την ομάδα και τα λέει στα ράτα, τσεκουράτα. Δεν στρογγυλεύει τίποτα. Δεν είναι διπλωμάτης. Τις πόρτες, όταν λέει άλλος, you are cowards. You are cowards. Όταν τους λέει είστε δειλοί, είστε κλέφτες, τους το λέει από πέρσι συνέχεια κάτω, στη Χάρτινη και στο Γαύρο, εκεί η πόρτα είναι κλειστή παντοτινά για αυτόν. Δεν άφησε ανοιχτή την πορτούλα όπως ο Ζουνίδης που ήταν στον Παναθηναϊκό και έλεγε γλυκά λογάκια για την ΑΕΚ, από την οποία θα φύγει πολύ σύντομα. Άρα λοιπόν το ότι έχεις λύσει το θέμα σου, σου δίνει μια παραπάνω αυτοπεποίθηση. Δεν εξαρτάται από αυτό αν θα μπορέσεις να πας γάλα, πάνες, ψωμί στο σπίτι σου, να ταΐσεις τα παιδιά σου, να πληρώσεις τα σχολεία τους, να πληρώσεις εγώ τον έφια, το τέλος κυκλοφορίας ή οτιδήποτε. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε πάλι στον μέγα παστελωτή. Σε αυτόν που πυργιοβολεί. Όπως είπαμε, πήραμε τα δικαιώματα της λέξης, ο πυργιοβολισμός. Θα μου πεις, τι έγινε, franchise. Δεν πειράζει, παιδιά. Έτσι, ρε παιδί μου, να λέμε. Να έχουμε να λέμε. Ο Πρίγιοβιτς, λοιπόν, ήθελε να βρεθεί στο top των παικτών παγκοσμίως με τα περισσότερα γκολ μέσα στο 2018. Το συγκινητικό δεν είναι που τον παίρνει μαζί το προπονητής για να του κάνει το χατήρι, γιατί θα περνούσαμε και χωρίς τον Αλέξανδρο. Σωστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία. Το συγκινητικό δεν είναι που ο ίδιος κυνηγάει τον γκολ, τα γκολ για να μπορέσει να ανέβει σε αυτή τη λίστα. Το συγκινητικό είναι που όλοι οι φίλοι του στην ομάδα, όλοι οι συμπαίκτες του ξέρουν το σκοπό και το ψάχνουν σε κάθε ευκαιρία. Η κορυφαία στιγμή εχθές του αγώνα είναι μετά τον αγώνα. Όταν μέσα στο λεκανοπέδιο, μέσα σε μια περιοχή που είναι γεμάτη με Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, αεκτσίδες, δεν ξέρω τι άλλο, στα Σπάτα, μέσα λοιπόν στο λεκανοπέδιο, σε μια εποχή που υπάρχουν οι άλλες ομάδες, δεν είναι υποβιβασμένες, δεν είναι εξαφανισμένες, πηγαίνει ο ΠΑΟΚ και γίνεται αυτό στο τέλος. Τρέχουν τα πιτσιρίκια να αγκαλιάσουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τρέχουν να φωτογραφηθούν μαζί τους, με τους παίκτες, τρέχουν να βγάλουν μία selfie, τρέχουν να πάρουν ένα αυτόγραφο και η σκηνή που σαν ένας γλυκός πατέρας, και εδώ το πατέρας με την καλή έννοια, όχι τον μπαμπά σας που λέμε αλλού, σαν ένας γλυκός πατέρας που έχει δίπλα-δίπλα τα παιδάκια, ο Πρίγιοβιτς υπομονωτικά με το χαμόγελο στα χείλη κάθεται, παρότι είναι κατάκοπος, παρότι είναι υδρωμένος, παρότι έχει κρύο, κάθεται, φωτογραφίζεται με τα παιδάκια και η ωραία στιγμή που κάνει το εσταντανέ ο Φακός και βλέπουμε ότι ένα παιδάκι έχει ζωγραφίσει τον Πρίγιοβιτς με τον όποιο τρόπο μπορεί, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με την κοτσίδα κτλ. Και του δίνει τη ζωγραφιά του. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει πρότυπα ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ του ήθους, ο ΠΑΟΚ της ευπρέπειας, ο ΠΑΟΚ που θα πηγαίνει και θα υποκλίνονται όλοι και θα θέλουν τα μικρά παιδιά να γίνουν ΠΑΟΚ. Και ας μην έχουμε πάρει πρωτάθλημα με την έννοια
τη δική σας. Που πέρσι το πήραμε δηλαδή. Αλλά λέω, δεν ποτίζεται με τίτλους αυτή η δίψα. Αυτός είναι και τα παιδιά δεν μπορείς να τα ξεγελάσεις. Όση προπαγάνδα και να χύσεις επάνω στα πληκτρολόγια, όσα και να εκτοξεύσεις, όσα και να μηχανευτείς, όσο δολοπλοκία και να επιστρατεύσεις, όσο και να προσπαθήσεις να παραχαράξεις την ιστορία, όσο και να θελήσεις να αλλοιώσεις την πραγματικότητα, να βάλεις σαλμονέλα στο κεφάλι του άλλου, όσο και να θέλεις. Το παιδί έχει τόσο καθαρή ματιά, έχει τόσο αγνή ψυχή, είναι τόσο αφιλτράριστα όλο, δεν υπάρχει πουθενά ούτε η πονηριά, ούτε η ιδιοτέλεια, ούτε το συμφέρον, ούτε η δεύτερη σκέψη πίσω από αυτό που θα κάνει. Τι είδε? Είδε μια ομάδα που τη χαίρεται και πέρσι έπαιξε το ωραιότερο ποδόσφαιρο. Είδε μια ομάδα που την κυνηγάνε όλοι. Είδε μια ομάδα που πιθανό να μην την υποστηρίζει ο πατέρας του ή ο θείος του ή ο νονός του ή ο μεγάλος ξάδερφος ή ο μεγάλος αδερφός. Αλλά εγώ αυτό θέλω, μπαμπά. Εγώ από αυτόν θέλω να πάρω αυτόγραφο. Από αυτόν που βάζει γκολ με σουτ μπούμ έξω από την περιοχή, μέσα στη Λιβαδιά, που την περνάει πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου με τον Πανετολικό, με τον Πανιόνιο, που κάνει τα γυριστά, που πέφτει στο Βικελίδης και τη βρίσκει μόνο όπως αυτός ξέρει την μπάλα για να βάλει γκολ. Το πιο δύσκολο γκολ από όλα έβαλε εκεί μέσα. Θα έρθω και στο μήνυμά σου, φίλε, επειδή με προκαλείς αρκετές μέρες, φίλε Γιάννη, θα έρθω. Θέλω, ξέρεις πως θα θέλω να πω για σένα, αλλά δε σιγά μην ασχοληθώ. Άστο. Τα όνειρά σου πρόσεξε λίγο, γιατί αυτά με την εκδίκηση είχες ένα θέμα. Και τρέχουν τα παιδάκια λοιπόν, αυθόρμητα, όχι επειδή τους είπε κάποιος, να πάρουν αυτόγραφο από αυτόν. Έχω αφήσει κάτι και γυρίζω γιατί βγήκα στο χωματόδρομο. Στη λίστα λοιπόν, με τους ποδοσφαιριστές που σκόραραν τα περισσότερα γκολ μέσα στο 18, ημερολογιακή είναι αυτή, όχι σεζόν, δηλαδή καλοκαίρι με καλοκαίρι, ημερολογιακά λέει η UEFA ποιοι είναι οι παίκτες που έχουν βάλει τα περισσότερα γκολ. Θέλετε να σας πω μερικά ονοματάκια, πιθανόν να τους γνωρίζετε. Λιονέλ Μέση, νομίζω πρέπει να παίζει στην Αντβέρπ, στην Ηλεκτροπούτερε, στην Αγκαρακουτσού. Στην Μπαρτσελώνα, στην Μπαρτσελώνα μα. Στα Σπάτα. Λιονέλ Μέση 42 γκολ. Κριστιάνο Ρονάλντο 40. Πρίγιοβιτς 35. Έχει βάλει μέσα στο 18 35 γκολ. 36 διότι το ακύρωσαν τον γκολ με τον Πανετολικό. Κατάλαβε γιατί τρελάθηκε Σωτήρη. Ρε Καρμπίμπιδες, γιατί μου ακυρώνετε τον γκολ? Δεν κατάλαβα. Δεν πήρα την κεφαλιά. Εγώ τι να έχω πάρει την κεφαλιά? Τι αυτό γκολ? Δεν υπάρχει αυτό και θα του επιστραφεί λογικά. Και έτσι θα φτάσει τα 19 γκολ σε 27 αγώνες. Ο άνθρωπος με την ευκολία που εμείς βάζουμε το καλαμάκι στο φραπέ και ανακατεύουμε τον αφρό αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα, σπάζοντας τη μάκα από τη ζάχαρη όταν πίναμε και προσπαθώντας να βρούμε δύο δονάμεσα στα παγάκια, με την ίδια ευκολία βάζει γκολ. Και έτσι λοιπόν, με αυτά τα χθεσινά, με αυτό το hat-trick, το πρώτο hat-trick παρεπιπτόντως, το πρώτο του hat-trick με τη Φενέρα του ΠΑΟΚ, έχει βάλει αρκετές φορές διπλά, τριπλό πρώτη φορά το hat-trick. Και αυτό είναι, οι αγγλόφιλοι γνωρίζουν πραγματικά ότι hat-trick είναι να βάλεις 3 γκολ σε ένα ημίχρονο, όχι σε ένα αγώνα. Το πραγματικό hat-trick, η αρχική έννοια του όρου δηλαδή, είναι αυτή. Κάτω από τον Πρίγιοβιτς είναι με 34 ο Σαλάχ και με 32 ο Σουάρες. Όπως καταλαβαίνετε, περίμενε ο Φωνιάς, ο Κίλερ και το μάτς με τα Γιάννενα. Όλο και κανένα θα βάζει με τα Γιάννενα. Λέω εγώ, δεν θα γίνει το μάτς. Και έτσι, γι' αυτό το λόγο τον έβαλε. Άνθρωπος που η ομάδα του κερδίζει 5-0 και τρέχει με λύσα να πάρει την μπάλα από τα δίχτυα για να πάει στη σέντρα, τέτοιους θέλω. Και καλώς που δεν σταμάτησε χθες η ομάδα. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία. Οκ, okay, απέναντι είναι ένας αδύναμος αντίπολος. Εντάξει. Θα μπορούσα να βάλουν άλλα τόσο, να δείξει 0-12. Κυνήγι. Κάποιοι έπρεπε να αποδείξουν πράγματα εχθές. Ο Καρέλης έψαχνε εδώ και καιρό. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Ο Καρέλης, λέει ο Μελαχρινός,
πολύ καλύτερος από τον Καρέλη, λέει, με το βαμμένο, λέει, το ξενέ το μαλλί. Σαν τον οικονομό που όταν πρώτο ξεκίνησε από την Πάτρα. Και όντως, χθες ο Καρέλης έπρεπε να δείξει πράγματα. Έβαλε δύο γκολ, κυνήγησε τις φάσεις. Τεράστια η ποιότητα ακόμα και μέσα στο λαχανόκηπο από τον Ουάρντα και τον Μπίσεσβαρ. Άμα γνωρίζεις τα καντάρια μπάλας, ακόμα και στην κινούμενη άμμο να σε βάλουν, ακόμα και στις καβουρότρυπες που βουλιάζει το πόδι μέσα στην άμμο, θα κάνεις την τρίπλα σου. Θα τη δώσεις τη ρουφιάνα την μπάλα άμα της μιλάς, άμα ξέρεις να της αγυνεύεις, άμα ξέρεις να της μιλάς, το αυτή σου κάνει τα χατήρια. Και αυτή υποτάσσεται. Ακόμα και στο χωράφι. Στο λαχανόκηπο. Ορθώς η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Βλέπεις και τι γίνεται απέναντι. Έχω πει, το λέω στο φίλο που έχει στείλει μηνυματάκια τις προηγούμενες μέρες, όταν χάσαμε από τη Βίντη. Λοιπόν, από την Πάτε, η αλαζονία, φίλε Αριανέ, τιμωρείται. Το ερχόμαστε να σας γαμπίμπιπ. Το Big Five. Τα μηνύματά σας τις μέρες που, τη μία φορά που έχασε ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό ξεσαλώσαν χθες στην ομάδα όλοι οι δικοί μας. Έτσι είναι. Ανέβηκες. Βεβαίως στην ομάδα σου. Μήνα, γιατί ασχολείσαι συνέχεια. Γιατί ασχολείσαι συνέχεια με τον ΠΑΟΚ. Τι έλεγα τότε που είχες το 3 στα 3. Παιδιά. Το λέω γιατί έχουμε και φίλους Αριανούς στην παρέα. Λογικούς, έτσι. Λιγότερους βέβαια, αλλά έχουμε. Η αλαζονία, πολύ κακό σύμβουλος. Θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε, σας λείψαμε, θα δείτε, έτσι, αλλιώς, αυτό θα σας δείξουμε. Άξε. Μια χαρά ήταν ο Ανθρωπάκος, μου φαίνεται, ο Πάκο Ερέρα, σε σχέση με τον Παντελίδη. Απέτυχε στην Τρίπολη, γιατί να πετύχει τον Άρη. Τέλος πάντων, περιορέξεως. Αυτά είναι δικά σας. Θέλω να φύγω με κάλαντο. Μπορώ. Καλημέρα, ανάρχοντες. Κι αν είναι ορισμός, ας σε φούρνο μην περνά κανείς. Είναι για το καλό, σας της βίας τα καλόπαιδα. Πάντα το ίδιο κάνουν, τους φούρνους αποφάσισαν να κλείσουν, να ξεκάνουν και ο υπουργός της μπάλας μας τρόμαξε και κοιτάει, τους φούρνους αποφάσισε κάποιος να τους φυλάει, γιατί το παιδό βούβαλο δε θα έχει τι να φάει. Χρόνια πολλά, δώσ' μας τον Παρά. Άντε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι. Δώσ' του. Ελλάς Ότο Σέρβις 47-43-12. Όλα τα σέρβις του αυτοκινήτου σας, εκεί ό,τι θέλετε, και καλύμπρες και φανοβαφείο και τμήμα ελαστικών και ευθυγράμμιση και τμήμα air condition και ηλεκτρονική διάγνωση και αυτοκίνητο εξυπηρέτηση σας δίνει για να πάτε όπου θέλετε και να μείνει εκεί το αυτοκίνητο για μικρό ή για μεγάλο σέρβις και τμήμα ελαστικών και τα πάντα όλα ξέρουν με την υπογραφή και την εγγύηση φυσικά του κορυφαίου ονόματος. Άνοιξε το! Με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις φυσικά, Ελλάς Ότο Σέρβις. Όπισθεν, κέντρο υγείας Θέρμης. Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε τι έκανε ο Πρίγιοβιτς εχθές, Κωστή? Αυτό που κάνει πάντα, φίλε. Παστέλ. Κωστή, δεν πήρε κανείς χαμπάρι ότι ο Πρίγιο με τα γκολ που έφτασε σε μια χρονιά, κάποιοι από το εξωτερικό θα ασχοληθούν και τι θα γίνει, θα δείξουν τι παίχτες έχουμε. Δηλαδή θα καταλάβουν όλοι ποιους παίχτες έχουμε, γιατί δεν θα μπορούν να δουν μόνο ότι παίζει ο Πρίγιοβιτς ο ΠΑΟΚ. Μανώλη, θα σου πω κάτι, τσουκνιδούλα μου. Δεν περίμεναν οι του εξωτερικού τα τρία γκολ με τον ΑΕΤ των Σπάτων για να καταλάβουν τι έστει Πρίγιοβιτς. Επειδή ο άνθρωπος έχει παστελώνει 55 γκολ σε 86 μάτς. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι σκοράρει και όχι. Και πρόσεξε, όχι ότι είναι καμιά ομάδα που τον τροφοδοτεί συνέχεια. Στις δύο όχι, άστο μάτς το χθεσινό. Στα άλλα τα μάτς δεν είναι ότι του κάνουν 10 πάσεις και βάζει από τα 10 γκολ βάζει το ένα. Ακριβώς! Στις δύο ευκαιρίες που θα τον παρουσιαστούν, πάρε να έχεις με το κεφάλι θες, με το πόδι με γυριστό, θα γύρω το κορμί μου, θα γυρίσω πίσω τον εαυτό μου, θα κάνω στροφή, θα κάνω οτιδήποτε. Δηλαδή,
Έχει ρεπερτόριο ο άνθρωπος. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι με τα 35 γκολ όμως, όλοι, δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να το δει ακόμα και ο ίδιος ο Μέση. Σωστό, σωστό. Από στατιστικής άποψης λες, ναι. Δεν διαφωνώ. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, το νούμερο, για το νούμερο μιλάς. Ακριβώς. Ναι, ναι, εγώ νομίζω για την παρουσία. Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό και για τον Μπρίγιοβιτς βέβαια, αλλά και για τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Τι να κάνουμε, δεν έχει η ματς. Όλοι αυτοί που βγάλανε χολή οι συμπολίτες, γιατί γνωρίζω και εγώ μερικούς. Δεν πειράζει, γιατί έχουμε. Τι να σου πω τώρα. Αυτοί εκεί πέρα, ας κάτσουν να ησυχάσουν. Okay. Τι να κάνουμε, μην ασχολείσαι. Προχώρα. Δεν πειράζει, καλά ραδιόφωνα να κράζουν τον ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αλλού. Κάπως πρέπει να ζήσεις. Φιλιά πολλά! Τι να κάνεις, λοιπόν, γεια σου Κωστή, νομίζω Δευτέρα δεν έχεις εκπομπή. Δευτέρα δεν έχω, Πέμπτη θα ξανακάνουμε, την Πέμπτη, 7-10, θα έρθουμε μία ώρα νωρίτερα να καλύψουμε Batman. Οκ, λοιπόν, οπότε καλά να περάσεις Κωστή. Αγόρι μου, και εσύ με την οικογένειά σου. Καλές γιορτές, σε εύχομαι τα καλύτερα αγόρι μου και όλους τους ακροατές. Όσους γιορτάζουν όπως και εμείς. Έτσι, έτσι, φιλιά πολλά, φιλιά, και χρόνια πολλά και όλα βέβαια, Μανώλιδες, Χρήστη. Γεια, γεια, γεια. Γεια σου, Μανώλο. Γεια σου, Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Περικαλώ. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Ναι, 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 ναι. Εγώ εσένα σκέφτομαι. Ναι, ναι, ναι. Το παραδέχομαι. Ναι, 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 ναι. Είναι, πολύ... είναι καβλιάρης, φίλε. Ο Πανταζής αυτά. Δηλαδή με το τίποτα, με το ναι, 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 έχει κάνει τις φτετέλειες τώρα, το οποίο είναι μπουλκουμέδικο. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνετε, είστε καλά? Εδώ, φίλε, διεθνή καριέρα, Παναγιώτη. Λοιπόν, θα σου δώσω δύο συμβουλές. Βεβαίως. Η ναι. Μία θα είναι στα ποντιακά. Ναι. Λοιπόν, θα το κάνω και επεξήγηση. Ναι. Λοιπόν, Πάσα Κοστίγκα. Ναι. Για τα. Χωσέτια υπάρχουν τα χωσέτοφέρα, μην ασχολείσαι. Ναι, οκ. Okay. Που θα πει, αδερφέ Κωστή, για τα σκουπίδια υπάρχουν τα σκουπιδιάρικα. Μην ασχολείσαι. Yes. Κακώς εμείς... μπήκε στον πειρασμό και απάντησε. Τώρα, μην κοίταξε, ναι. Και εγώ άνθρωπος είμαι. Ξέρω, κάπου... ξέρω. Εντάξει. Ξέρω πώς το ένα εκατοστό που δεν έχουμε εμείς, βλέπεις. Εγώ όταν ο άλλος είναι αδύναμος, το σέβομαι. Λοιπόν... Και έχω κοντραριστεί πολύ με τους ακροατές μας. Γιατί δεν τους λες, γιατί δεν τους κάνεις. Όταν ο άλλος είναι στο πάτωμα, δεν το θεωρώ και τόσο ωραίο ρε παιδί μου, αντρίκιο να πάω από πάνω να του πω. Μα αυτοί μας λένε, εντάξει, άλλο αυτοί, άλλο εμείς. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, άλλο αυτοί, άλλο εμείς. Πάμε παρακάτω. Από το χθεσινό παιχνίδι, εγώ κράτησα την αγκαλιά που έκανε το κοριτσάκι στον Μπρίγιο. Φοβερό. Τίποτα άλλο δεν θα. Φοβερό. Και η ζωγραφιά, δηλαδή, η ζωγραφιά που του πήγε. Δεν είναι, δεν είναι ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό είναι ζούμου σου, παιδιά. Αυτή η στιγμή είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου. Σάξετε και βρέσετε, σε παιδιά, και περάστε αυτό. Καλά. Αυτό. Δηλαδή, αυτό, ειλικρινά μιλάω, δεν πάει να έβαζε 5 γκολ, 6 γκολ, δηλαδή δεν είναι. Αυτό ήταν το καλύτερο στιγμιότυπο του παιχνιδιού. Ακριβώς. Το είπα. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Όλη η ιστορία. Το να ρίξουμε κάποια γκολ στον αίτητο, οκ. Okay. Οι παίχτες που έπαιξαν και δεν είχαν χρόνο έδειξαν πράγματα. Οκ. Okay. Όλη η ιστορία αυτή. Αυτό το μελαχρινό από εκεί που μπήκε στα αριστερά πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Και ο Λίρατζης και ο Μπαλογιάννης. Αυτός νομίζω, ναι, ναι. Είναι παιδιά πολύ, που πρέπει. Στις ακαδημίες έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά χρήματα από τον Ιβάν τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει εκεί να βγουν παιδιά. Να τους δοθούν ευκαιρίες. Εμείς δεν λέμε να έχουμε 10 παιδιά από την ακαδημία στην 11η. Αλλά σιγά σιγά να μπολιαστούν αν αυτοί που αξίζουν. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, Κωστή, θα ήμασταν ζάμπλουτοι. Δεν θα χρειαζόταν. Ακριβώς. Αλλά ένας-δύο κάθε χρόνο γίνεται. Γι' αυτό φωνάζει ο Πάμπλο και λέει: έχουμε παιδιά. Βάλ τους σιγά σιγά στο νόημα. Να μην χρειάζεται να έρθει ένας ξένος αμφιβόλου ποιότητας. Στήριξε το παιδί. Αν αξίζει, αν αξίζει, λέω, πρόσεξε. Δεν θεωρείται ντε και καλά. Δεδομένο ότι θα πρέπει να παίζει επειδή είναι από τις ακαδημίες. Δεν λέω αυτό. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, αν ξέρεις. Ναι. Ξέρεις πόσα παιδιά χρησιμοποίησε μέχρι τώρα και δεν έχει αλλάξει η εικόνα της ομάδος του που έχει προκριθεί στο Champions League και είναι πρωτοπόρος με καμιά 7-8 βαθμούς διαφορά και αυτός από το δεύτερο. Πόσα παιδιά από τις ακαδημίες λες. Πόσα παιδιά στην ομάδα. Συνολικά. Συνολικά, ναι, χρησιμοποίησε για να... και βρίσκεται η ομάδα χωρίς να έχει ναι. αλλαγές, πώς το λένε, αυξομοιώσεις στην απόδοσή της. Δεν ξέρω νούμερο, δεν ξέρω. Νούμερο δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ακριβώς νούμερο. Όχι. Εγώ σε πληροφορώ ότι είναι πάνω από τους 35 παιδιά.
Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, τρεις εντεκάδες σχεδόν. Θέλουμε τα παιδιά από τις ακαδημίες, αυτά που αξίζουν, να προωθηθούν, να δούμε να μπολιαστούν, να δούμε ναι, κι άλλους. Να μπουν ένας, δύο, σιγά, τη κάθε σεζόν να μπαίνουν και να παίζουν και να, και να μας χαροποιούν πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι Παναγιώτη μου, έγινε. Σε φιλώ. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ. Ναι. Να ευχηθώ για τις γιορτές. Εμείς θα κάνουμε καλές γιορτές. Για τους άλλους δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας και πολύ. Σωστό. Ήθελαν να μην κάνουμε ούτε εμείς. Όχι, γιατί ήθελαν και οι άλλοι να μην κάνουμε καλές γιορτές, αλλά λυπούμεθα. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν με ενδιαφέρει βασικά τι θέλαν οι άλλοι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Μια χρονιά που πέρασε τόσο ευχάριστα, χωρίς να μας πέφτει φανταστική ποτέ η αυτοπεποίθηση. Αυτά θα τα πούμε μόλις γυρίσουμε από τα Χριστούγεννα, που θα κάνουμε τον απολογισμό. Δεν θα έχει φύγει η χρονιά ακόμα. Θα γυρίσουμε την Πέμπτη μετά από τα Χριστούγεννα. Ναι, σωστό, σωστό, δεν θα έχει. Αυτό τα κλείσαμε αγωνιστικά μετά από τα κλωτσομπουνίδια για τις απόπειρες φόνου σε διαιτητές. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε την Κυριακή. Για αυτή τη χρονιά που δεν βγήκε ακόμα, αλλά έχω αγαπήσει πάρα πολύ τον Λουτσέσκου. Όλοι μας. Όλοι μας. Γεια σου Παναγιώτη, φιλιά, φιλιά, θα τα πούμε και την Πέμπτη. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το Θουβού. Καλημέρα στην ΑΕΚ 2014. Ναι. Η ιστορία μου το Γαϊδαρο σ' άρεσε, έτσι. Εσύ μου την είχες πει. Ναι. Όχι, όχι. Από παππούς και γιαγιά. Μου την έχεις πει, ίσως πρόσφατα, αλλά πάρα πολλά χρόνια μου την έχουν πει. Ξέρω, εντάξει, εγώ την έχω, πει τελευταία. Μου την έχεις πει και τελευταία. Θυμάμαι 103. Δεν ξέρω, όχι, όχι, όχι. Έξτρα σπορ. Αυτό το έχω ακούσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι, και τον τύπο που μου την είχε πει, γιατί δούλευε στο μετρό. Κάτι τέτοιο μου είχε πει τότε, στο μετρό, θα δούλευε στο μετρό, κάτι τέτοιο. Τον έχασα. Αυτή την ιστορία μετανάστευσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραία, φίλε. Και εγώ συνειδητοποίησα ότι αυτός που θέλει να πει κάτι θα το πει ό,τι και πάντα. Άρα κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Να μετακινήσω αυτό. Και από εκεί και πέρα δεν με απασχολεί. Ακριβώς. Δηλαδή, Κωστή, κάθομαι και σκέφτομαι τώρα το πώς αισθάνομαι και φαντάζομαι ότι αισθάνονται περισσότεροι, ας πούμε, παοξίδες, έτσι. Και λέω τώρα, άμα είχα κερδίσει, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρικα σε ένα τζόκερ, σε ένα λαχείο, 300, ας πούμε, και είχα ξεχρεώσει το σπίτι, είχα ξεχρεώσει οτιδήποτε είχα και έλεγα, α, έχω και αυτά τώρα. Έτσι άνετος, με ανάσα, ρε παιδί, να παίρνω αναπνοές, κατάλαβες. Έχω βγάλει το κεφάλι στο νερό και αναπνέω. Ναι. Δεν ξέρω άμα θα νιώθω πιο ωραία. Πιο μεγάλη χαρά. Ναι, δεν ξέρεις, ξέρω, δηλαδή... Κοίταξε, ο κάθε ένας μας, και μιλάω πρώτο πληθυντικό, ο κάθε ένας μας έχει διάφορα θέματα. Υγείας, οικογενειακά, οικονομικά, σίγουρα, ψυχολογικά, αυτά και πρόσεξε, υπάρχει ένας κοινός τόπος, η αγάπη για τα 4 γράμματα. Ξέρεις πόσος κόσμος θα αναπνεύσει αλλιώς και θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες δυσκολίες όταν η ομάδα πάρει το πρωτάθλημα. Το κάνει ήδη... που η ομάδα διαγράφει μια πορεία τέτοια που μας δίνει πέρυσι, διέξοδο έτσι, από πέρσι, πέρυσι, αυτή η αίτητη, αυτό το σερί και με μπαλάρα πέρσι, που δεν την έχουμε δει φέτος, αλλά αυτό το αίτητο σερί να πηγαίνεις και όλοι να ξέρουν ότι έρχεται ο ΠΑΟ και δύσκολα θα τον κερδίσω. Αυτό δεν μας δίνει κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε τα άλλα θέματα. Εγώ δεν λέω ότι λύνονται. Φυσικά, ότι ο άνεργος ξαφνικά θα βρει δουλειά. Επειδή μου, εμένα δεν θα μου φύγει το ζάχαρο. Έτσι, το ξέρω. Ο άλλος δεν θα βρει δουλειά. Ο παράλληλος δεν σημαίνει ότι θα μεταναστεύσει επειδή ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ούτε αλλά... ότι ξαφνικά θα ξεχρεώσει το δάνειό του. Όμως θα αναπνεύσει αλλιώς. Με περηφάνεια, με περηφάνεια, με καμάρι, με δύναμη. Από αυτό το πράγμα αντλούμε δύναμη. Δεν δίνουμε μόνο ενέργεια στον ΠΑΟΚ. Παίρνουμε κιόλας, φίλε. Όπως όλες οι καψούρες, όπως όλες οι δυνατές σχέσεις, δεν είναι μονόδρομος. Σου δίνει. Και σου παίρνει κιόλας στη στεναχώρια, στην ήττα, στον αποκλεισμό από την Ευρώπη, σε μια κακή εμφάνιση. Θα σου πω, έτσι είναι φίλε όμως. Είσαι διατεθειμένος. Μα έτσι είναι. Είσαι διατεθειμένος, Γιώργο, να δώσεις. Εφόσον είσαι αποφασισμένος να δώσεις, θα δώσεις φίλε εκεί που αγαπάς. Τέλος. Αν είναι μόνο να δίνεις, είσαι δότης. Δεν είναι αμφίδρομη σχέση αυτή. Λοιπόν, στη φωτογραφία, άμα δεις τη φωτογραφία του Πρίγκοβιτς, η κοτσίδα είναι τέλεια φτιαγμένη. Το κοριτσάκι που έχει, το αγοράκι, δεν ξέρω. Το αγοράκι, ναι. Αγοράκι, έτσι. Και άμα δεις, ναι, ναι, το... η κοτσίδα την έχει τέλεια. Την έχει τέλεια, έχει επιμεληθεί τον κόμπο αυτόν, τον κότσο όπως τον κάνει το ο Πρίγκοβιτς. Αυτό, ναι, είναι ειδικά φτιαγμένο. Μαγεία. Ακριβώς. Μαγεία, μαγεία, να το βλέπω εδώ. Αυτούς τους έχω ικανούς, Κωστή, να φέρουν UEFA και FIFA εδώ να γίνουν ιστορίες και να πούν ότι... δεν έχει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του χρόνου.
τους έχω ικανούς. Θέλουν να διακόψουν το πρωτάθλημα, μην λέμε πολλά. Αυτό θέλουν. Λοιπόν, έτσι περνάει. Σε όλο τον κόσμο να ευχηθώ καλές γιορτές, καλά να περάσουν τις οικογένειές τους με τους ανθρώπους που αγαπάνε, να δώσουν και να πάρουν αγάπη, όπου μπορούμε 28, πιστεύω θα έρθω, αν δεν μπορέσω μπορεί να αργότερα, δεν ξέρω. Τέλεια. Για να πάω. Τέλεια. Θα τα πούμε, θα τα πούμε και την Πέμπτη που θα γυρίσουμε, θα λέμε όλες τις μέρες, θα το βάλουμε και στο δίχο μας εκεί, 28 Δεκεμβρίου, 4.30, θα τα πούμε. Αγία Βαρβάρα, συλλογή ρούχων, Ζουμουσού αδερφέ μου, να είσαι καλά, γεια σου Γιωργάρα μου, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι, τούτ, πάμε στο μεθ επόμενο, ναι, γεια σας, καλημέρα σας, σας ακούμε, πέσαν όλοι μαζί, 28 Δεκεμβρίου, 4.30, είμαστε εκεί, στο προάβλιο της Αγία Βαρβάρας. Για να μαζέψουμε ρούχα για την ιματιοθήκη της Αγίας Βαρβάρας, να τα δώσουμε στους ανθρώπους που είναι αναξιοπαθούντες, που έχουν θέματα, που δεν μπορούν να ντυθούν ζεστά αυτές τις μέρες. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και χρόνια πολλά. Καλώς το παραδέκα. Κοντά είσαι. Γεια σου Νικόλα. Τι γίνεται. Καλά αδερφέ, δόξα τω Θεώ. Εδώ. Χρόνια πολλά στην εταιρεία Δοστοτρομάτωνε. Ο Δοστοτρομάτωνε. Ναι, ναι. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Φιλιππίνες. Πώς το λένε ρε, πες το απέναντι. Φιλιππέτσι Ανανά. Αυτό. Όταν βγήκε αυτός ο πρόεδρος, ναι, ναι, αναρωτήθηκαν οι υπόλοιποι, εσύ, τι φρούτο είναι αυτός ο πρόεδρος. Ανανάς. Καλύτερα να έχεις βέβαια πολιτικό ανανά παρά αυνανά. Εδώ έχουμε πολλούς. Ναι, ναι. Οπότε... έτσι, σωστό. Στεναχώρια έβγαλε χθες ένας φίλος, μου πήρε τηλέφωνο. Ναι. Βράδυ. Γιατί όμως. Σχολώντας από τη δουλειά του. Γιατί, πραγματικά γιατί, και με προβλημάτισε. Γιατί. Έμαθε ένα αποτέλεσμα χθες κάποιας ομάδας και στεναχωρέθηκε. Εντάξει φίλε, αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσεις στη ζωή. Και όχι, okay, ναι, έτσι είναι. Γιατί έτσι τα φέρνει. Είχε όνειρα. Να ερχόταν αυτή η ομάδα στο γήπεδό σου. Ναι, ναι. Μπαράζ ονειρευότανε. Ναι. Μπαράζ. Θα συσκίσουμε τον Μπαράζ μου, όπου περιπτεράς. Τι να κάνω. Κουνάω κι εγώ το κεφάλι, τι να κάνω. Τι σκότα, τι να τα ξερολούκουμα. Αλλά δεν ήρθε αυτή η καλή στιγμή. Τι να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Και είχα ακούσει και να με παρακαλάς στο τέλος να χάσω από τον εργοτέλη για να περάσει το κύπελο και τέτοια. Αλλά ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Okay. Το γυνάτι βγάζει μάτι. Είπαμε, παντού η αλαζονία είναι κακή. Ναι, ναι. Το λέω και για εμάς, όχι μόνο για τους άλλους. Όπου ναι, ξαφνικά έτσι βγάλαμε μια αλαζονία που δεν συνάδει με το DNA μας, με την καταγωγή μας, με τον τρόπο μας, δεν συνάδει η αλαζονία. Λοιπόν, όπου ναι, βγάλαμε την πληρώσαμε. Έτσι το λέω και για άλλους. Σωστό αυτό. Καπινότητα θέλει, χαμηλή την μπάλα θέλει. Τι λέω πρωί. Έφαγες λέει και σήμερα. Αυτό έφαγες έτσι. Τα, μου μύρισε. Κανελίτσα έχεις βάλει μπόλικη και άχνη. Μου ήρθε. Εννοείται. Δίπλα. Δεν μου λες σε εκείνη την ενίσχυση. Περίμενε. Στον μπούστο. Έλα πες μου. Στον μπούστο έφαγες λέω. Εννοείται ρε φιλέ. Τι ωραίος. Όχι μόνο μυρίζω ότι έχετε φάει, βλέπω και από ποια το πήρες. Τα έχεις ξεφύγει φίλε. Όσοι θα τρώμε καναβούρι πρωί και πάρει Δημητριακών. Γεια σου Νικόλα! Τι είναι αυτά ρε φίλε, τι είναι αυτά, σε παρακαλώ. Φιλιά, γεια σου παραδέκα. Καλημέρα σας. Από τους πιο παλιούς ακροατές. Πρέπει να πάω 13 χρόνια πίσω. 15 φίλε. Όταν σε παίρνουν άνθρωποι με τους οποίους έχεις μεγαλώσει μαζί φίλε, λες δηλαδή τι γίνεται ρε παιδιά. Θυμάμαι τηλέφωνο του Νίκου του Παραδέκα την επομένη του μάτς με τη Φενέρ. Την επομένη. Δηλαδή τα θυμάμαι σαν να είναι τώρα ρε παιδί μου και έχουν περάσει παιδιά. Ξέρετε πόσα χρόνια έτσι. Μιλάμε τώρα όχι μια και δυο χρονιές ούτε ένας και δυο μήνες. Απλά πραγματάκια. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε μπιρέικ. Διάλειμμα τούμπεν και επιστρεφουά. Έτσι έρχομαι τώρα στις 5 γραμμές. Έρχομαι. Άσε να παίξει λίγο. Κουρκουλάκος κάπου σε θυμάμαι. Κάπου Somewhere I remember you now. Εδώ είμαστε, μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. Υπενθυμίζουμε. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Παφούλιας είμαι, τι κάνετε. Ω, καλώς τον Παφούλια ρε, καλώς τη μορφή. Τι γίνεται.
Δόξα τω Θεώ να λέμε. Μπράβο. Τι έγινε σήμερα, δεν είναι κανένα ηχολήπτηση? Η Αναστασία λείπει, ε. Λείπει η Αναστασία, έχουμε δασκαλάκι Σωτήρη, τη συμπάθειά σου. Δεν πειράζει, απλά είδα την Αναστασία της πάλι, έχω ευχάριστα νέα. Την είδα. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Την Πολύχνη. Στην Πολύχνη την είδες. Μπράβο, κυκλοφορεί. Με τον άντρα της. Κυκλοφορεί η Αναστασία, δεν είναι, την έχουμε εγκόκριτο. Κουκλάκι, έτσι, δεν μπορείς να πεις. Εννοείται κουκλάκι. Εσύ πώς πάτε, η εκπομπή σας καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Εσείς τι κάνετε? Εδώ, καλά. Είμαι και εγώ, αύριο αναχωρώ Άγιο Όρος. Μπράβο, ευλογία. Σε ποια μονή πας? Πρώτο να πάω Γρηγορίου δύο μέρες να μείνω. Ναι. Να προσπαθήσω να μείνω δύο μέρες Νέα Σκήτη, γιατί την Τρίτη δεν θα έχει Αγία Άννα, το που πηγαίνει η Αγία Άννα Νέα Σκήτη, που μπράβο, πηγαίνει ένα μεγάλο καράβι. Μπράβο. Χριστούγεννα θα δεν το λειτουργούν το καράβι, ούτε την πρωτοχρονιά δεν λειτουργούν αυτό. Μάλιστα. Το καράβι. Ωραία. Να περάσεις ωραία, να πάρεις ευλογία, να προσευχηθείς, να σου δίνει ο Θεός δύναμη και φώτιση. Και ό,τι επιθυμείς. Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο στράτο. Έλα τα αγόρι μου. Μ' αρέσει που ανησυχούσα κιόλας ότι παρήγγειλα, ρε παιδί μου, καφέ και μπουγατσούλα και λέω τώρα θα βγει η γραμμή πριν έρθει. Όχι, ρε φίλε. Προσέχω. Είπαμε και τα δικά μας με τον Τιλιβερά, μεγάλωσαν τα παιδιά, τα έστειλε φαντάρους, ναι. Ήπια καφεδάκι, έφαγα. Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, πήγα τα παιδιά μου, φαντάρι. Έβγαλα μουσια σαν τους ζητώπους, σαν τον μαέστρο στο μια φορά και ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος. Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε φίλε? Νομίζω μακράν η πιο ευαίσθητη παιδική σειρά που έχει κυκλοφορήσει. Φοβερή, και είναι και εκπαιδευτική ταυτόχρονα. Μάθημα ιστορίας χωρίς να το καταλαβαίνουμε, έτσι. Και βιολογία βγάλανε μετά. Και βιολογία και τα πάντα, φίλε. Και τα πάντα. Εξαιρετικό. Λοιπόν, σ' ακούω, στράτε μου. Δεν θέλω να καθυστερήσω πολύ τη γραμμή. Έχω κάτι ευχάριστο και κάτι που μου άφησε έτσι μια πικρία από τη χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι το εξής. Μια μαντινάδα θα σας πω, ναι, για ένα ψηλό κοπέλι, ναι, που έχει για αγαπημένο του σνακ το τραγανό παστέλι. Γεμάτος είναι τατουάζ, ναι, μαλλιά έχει κοτσίδα, ναι, και σε αντίπαλους αμυντικούς λέει «Οπ, δεν σε είδα». Έχει καρδιά, μα και σεζόν, ολόκληρη γεμάτη, βαριέται στους αγώνες του ο ράφτης να του ράβει το πλεμάτι. Ένστικτο δολοφονικό, θα μπει το γκολ, όχι προσπάθεια την Τρίτη. Συγγνώμη, μα έχουμε έκτακτο ναυάγιο στην Κρήτη. Ναι. Δεν είναι βάρκα τράτα ατμόπλιο ή πλοίο που έχει σαλπάρει. Ναι. Μαμάδα με κυτρινό μαύρα που πνίγηκε σε πράσινο χορτάρι. Ναι. Ο κόσμος τους επιθυμεί κύπελο, μα ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει, αφού διασύρθηκε στο γήπεδο από τον Εργοτέλη. Ναι. Κλαθμός, τρίνος και οδυρμός, δίπλα έχει πέσει ήδη, μετά τη στραβοτιμονιά του κυρίου Παντελίδη. Δεν είναι ούτε το τρίμπαλο, ούτε σκέτη ήττα, είναι καμπάνες που ηχούν, προάγγελος της Β'. Ρωτάει και ανησυχεί, με μόλις μισό χρόνο, δώσ' τους Ιβάν έβγαλα και στράικ κύπελο για να μην νιώθουν πόνο. Αποθέωση. Έλα. Πάρε, το χειροκρότημά σου. Λοιπόν. Ζεις Λάρισα ή Λαμία? Τώρα στη στιγμή είμαι Λάρισα. Έχω Λάρισα. Από Λαμία. Όταν έρθεις στη Θεσσαλονίκη, όπως έκανες τότε στον 103 στο υπόγειο, θα έρθεις να με βρεις. Και στον Άρενα. Και στον Άρενα. Λέω τώρα, εγώ πάω πολύ πίσω. Τότε. Πας πολύ πίσω. Με φόρμα και με τσάντα ταξιδίου έτοιμος για να φύγεις. Λοιπόν. Καμένες φλάντζες. Για να φύγεις, για έφευγες Λαμία. Λοιπόν. Θα έρθεις να με βρεις, να σε στείλω να φας. Να πάρεις την κοπέλα σου ή του φίλου σου ή την παρέα σου. Την κοπέλα μου. Την κοπέλα μου και τους φίλους μου. Όλους. Τέλεια. Να φύγετε να πάτε στη Λαδόκολα να φάτε. Έτσι. Για το πείμα σου. Λοιπόν, επειδή σε γουστάρω. Κάθισε, έκανες δουλίτσα. Έχεις κάνει δουλίτσα. Πάμε στα δυσάρεστα. Ή αυτό ήταν το δυσάρεστο. Δυσάρεστο. Μία πικρία. Μία πικρία, να την πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπήκε να παίξει χθες ο Πρίγιοβιτς. Ο λόγος είναι ότι χθες ήταν ένα γήπεδο το οποίο είναι χωράφι κανονικό. Εντάξει, και φοβήθηκες. Ακόμα και τα χωράφια είναι
Δηλαδή, ακόμα και τα χωράφια είναι σε καλύτερη κατάσταση από το χθεσινό. Στρατό, άκουγες από την αρχή ή όχι? Άκουγα, άκουγα. Α, το δικαιολόγησε. Ότι ήθελε ο παίχτης να παίξει. Ότι και... του ήθελε. Είπε ότι θέλω να μπω να παίξω. Θα σου πω το εξής. Όταν, καταρχήν, πολύ σημαντικό για τον επιθετικό να έχει ρυθμό. Να μην κουβεί τον ρυθμό. Σίγουρα, ένα αυτό. Δεν τον έβαλε. Έχει... Πρόσεξε, δεν τον έβαλε γι' αυτό. Για να μην χάσει τον ρυθμό. Όταν πάει ο παίκτης σου λέει, Μίστερ, θέλω να παίξω. Θέλω να είμαι στην πεντάδα. Αφού δεν θα παίξω με τα Γιάννενα, βάλε με να βάλω 2-3 γκολ. Να είμαι ρε παιδί μου εκεί. Να είμαι μαζί με τον Μέση και τον Κριστιάνο και τον Λεβαντόφσκι. Να είμαι μαζί του στην πεντάδα. Τι θα του πεις? Όχι. Κοιτάξτε, βέβαια, το ίδιο πράγμα που λες, αλήθεια στο. Μα την αλήθεια. Το ίδιο πράγμα χθες, κάθε φορά που η μπάλα πήγαινε σε έναν από αυτούς που λέμε αναντικατάστατους. Είχα ένα φόβο, μήπως γυρίσει το πόδι. Είδατε πώς σου έφυγε η μπάλα, έτσι. Δηλαδή, πηδούς εδώ, πάει να κάνει ένα κοντρόλ. Και ο Γουάρντα. Ο Πρίγκεβιτς είναι και λίγο πιο καταπονημένος και... από τους άλλους, γιατί είχε και το Μουντιάλ. Τον είχα το φόβο. Δεν στο κρύβο. Εγώ τον είχα το φόβο. Όχι και όταν η μπάλα πήγαινε στο Ρέι, ας πούμε. Έτσι που, ναι. που δεν θέλαμε, δεν θέλαμε κανένας να δραματιστεί. Αλλά σίγουρα. Σε έναν από αυτούς που είναι οι αναντικατάστατοι. Μπίσεσβαρ, είχα το... Αυτή φίλε, ο Γουάρντα, τώρα ο Μπίσεσβαρ, ο Πρίγκεβιτς, έτσι. Δηλαδή τον είχα το φόβο μου, τον Γκάνιας που μείναμε τώρα. Δεν ξέρω πραγματικά το λόγο γιατί ζήτησε. Γιατί είχε ζητήσει άδεια, επειδή με ρωτάνε. Τι έγινε με τον Σάχοφ. Είχε ένα προσωπικό θέμα ο Σάχοφ και έπρεπε έχει να κάνει με την οικογένειά του. Να ψαχτούμε να κάνουμε τι. Για να... Όχι, τίποτα. Όπως είδες η αναβολή, ουδέν κακό να μην γες καλού. Έχει άδεια από τη διοίκηση, δεν πρέπει καν τελείως. Να... Ούτε καν να το συζητάμε. Όταν ζητάς, το... γιατί, για μεταγραφή, εχολώθηκε, τσαντίστηκε... Οτιδήποτε και για μεταγραφή να είναι μας... από τη στιγμή εφόσον που έχει λέει... άδεια από τη διοίκηση, τελείωσε το ρε παιδιά, κάνε τον detective. Θέμα. Λοιπόν, για να μην κρατάω και τη γραμμή, ναι. ο φόβος μου εμένα, η στεναχώρια μου μάλλον, είναι ότι θεώρησα ότι μπήκε να παίξει γιατί τον έχουμε βγάλει πρώτο τραπέζι πίστα για πώληση. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Κατάλαβες, εγώ όχι, εκεί το σκέφτηκα. Θα, σου πω, εκεί θα το... σου πω με πάσα βεβαιότητα μια κουβέντα, εγώ ρεπόρτερ δεν είμαι και το ξεκαθαρίζω σε κάθε ευκαιρία. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, το ξέρετε όσοι ακούτε παλιά. Δεν υπάρχει ούτε μία, προσέξτε με, και σπάνια είμαι τόσο κατηγορηματικός, ούτε μία στο εκατομμύριο να φύγει ο Πρίγκεβιτς μέσα στα Χριστούγεννα. Ακόμα και αν έρθει, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ αυτό πιστεύω γιατί και ο ίδιος όχι. θέλει ένα τίτλο στη στο σεζόν και θέλει ένα πρωτάθλημα στη τώρα, ζωή τώρα, το τι θα γίνει το καλοκαίρι... Όχι, το καλοκαίρι είναι... αν θέλει να φύγει ας φύγει. Εμείς δεν είμαστε ομάδες που χαντακώνουμε ποδοσφαιριστές και τους θεωρούμε το μέλλον. Απλά θα σου πω και κάτι. Έξι. Για το καλοκαίρι. Ο πρώτος, άμα βάλεις μια λίστα και μου πεις, κάνε μια λίστα. Ποιος είναι ο πρώτος παίκτης που δεν θέλεις να φύγει? Αυτός ένα μηδέν, είναι η πρώτη απάντηση. Ο πρώτος που δεν θέλω να φύγει είναι ο Πρίγκεβιτς. Θέλω να γεράσει εδώ, θέλω να δω την κοτσίδα του να ασπρίζει. Κοστεί, αλλά, το αλλά... θέλω να, με ζάρες στο πρόσωπό του να κάνει βόλτα στο Λευκό Πύργο Κυριακή με μπαλόνι στο εγγόνι του. Οι σιρήνες είναι πολλές και είναι, τα λεφτά είναι. Είναι πολλά που μπορούν να δώσουν οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Τώρα πάντως, κατηγορηματικός, δεν υπάρχει ούτε μία στο η ίδια η Μπαρτσελόνα να έρθει αύριο και να μας πει σας δίνουμε 15 εκατομμύρια. Δεν φεύγει τώρα. Έτσι. Φιλιά, φιλιά, χαιρετώ, φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι! Θα μιλήσουμε επιτέλους ναι ή όχι. Βεβαίως, ορίστε. Τώρα πρίμωσα δεν μιλάω. Τα λέμε με τα μάτια εμείς, αγόρι μου, τα λέμε. Η 18ρα τι κόλλημα έχω, τι κόλλημα έχετε φάει εσείς με τη 18ρα δηλαδή. Τη ματινάδα την έγραψες. Τη ματινάδα. Το... Εννοείται, αυτά γράφονται όλα. Στράτος σε μάγεψε, σήμερα έπαιξε σε άλλα επίπεδα. Γιατί οι άνθρωποι θέλανε να ισοβαθμίσουμε και να παίξουμε στο Καπτατζόγλιο. Το οποίο τους φέρνει γουρί και ένας... Τέλος πάντων. Μην πέφτετε στην παγίδα, εγώ βλέπετε ότι δεν έπεσα. Εγώ δεν πέφτω. Μα, καμία. Έχουμε άλλα πράγματα να ασχοληθούμε, εγώ να δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν, να ενισχυθούμε με έτοιμους παίκτες τώρα, να συνεχίσουμε το αίτητο, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όταν φας το γλυκό, ναι. Όταν φας το γλυκό, μια φορά, δύο φορές, την τρίτη αρχινάς και σε αρέσει. Και πάμε για τη δέντευτη φορά, εκεί που έχουν κάνουν ωραίες καριόκες, ωραία σαραγλή, θα φάνε και μία και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Τους τιμώρησε ο κύριος Χαρυπίδης και τους είπε δεν θα κάνετε Χριστούγεννα, δεν θα σας δώσω ούτε γαλοπούλα, ούτε γαλό αγόρασε. Ναι. Μάλιστα. Με τι ασχολούμαστε, με τι. Κακός. Δεν υπάρχει ένας ρόλος. Η ζωγραφιά του κοριτσού ή αγοριού τέλεια. Αυτό. Όλο αυτό. Αυτό είναι ζούμου σου. Αυτό Γιώργο. Μ' άρεσε που έκανε τη φανέλα Ριγέ. Ριγέ, βεβαίως. Και πήγε και τον αγκάλιασε. Ήταν συγκινητικές στιγμές
να βλέπει σε ένα ξένο, γήπεδο. Όχι σε ένα, όχι, μέσα στην Αθήνα. Μέσα στην Αθήνα, μέσα στο λεκανοπέδιο, τα σπάτα. Το καταλαβαίνεις λοιπόν, αυτό. Τρέξαν τα παιδάκια. Πόσο καιρό έχετε να το δείτε αυτό, για πείτε μου λίγο. Χρόνια, εσύ που είσαι και πιο παλιός. Από την εποχή του μεγάλου έξοδου του Μαγκάνου. Ακριβώς. Να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ, φίλε, να υποκλίνονται οι αντίπαλοι, βεβαίως. Οι μικροί, τα παιδάκια λένε πάντα την αλήθεια. Είναι άδολα στο μυαλό. Είναι αφιλτράριστη πραγματικότητα. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τα παιδάκια. Όσο προπαγάνδα για να βάζεις, Γιώργο. Συγγνώμη και κάτι άλλο. Μπράβο και στους ποδοσφαιριστές του ΑΕΤ του που δεν παίξε να διαθετικά καθόλου. Έτρεξαν, προσπάθησαν βεβαίως. Δεν έσπασε κανένας κανένα πόδι. Δεν παίξανε. Χίλια μπράβο τους. Ας από αυτό το γήπεδο δεν ήταν. Αλλά αποδείξαμε ότι σε γήπεδο το οποίο τα έχουν οργώσει είμαστε... Εντάξει. Το σημαντικότερο είναι που δεν τραυματίστηκε κανένας. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, ακριβώς, οι φωτογραφίες των παιδιών. Βλέπω εδώ στην εφημερίδα μπροστά τον Ουάρντα με τα παιδάκια, τον Γκαρέλη. Έτσι, δεν τους ενδιέφερε. Και κυρίως ο Πρίγιοβιτς. Είδες, Γιώργο και φίλοι Ζουμουσάκια, αυτό που έλεγα προχθές. Πώς γλύκανε το πρόσωπό του. Δηλαδή, αυτός που είναι ψυχρός μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Πρίγιοβιτς, ούτε γελάει, ούτε είναι ένας τύπος χαβαλές. Έχει ένα παγερό ύφος. Το ύφος του εκτελεστή. Μόλις σφύριξε και πήγαν τα παιδάκια, είδατε πως άλλαξε η όψη του με μιας που χαμογέλασε, που άνοιξε την αγκαλιά του να φωτογραφηθεί με τα παιδάκια. Έτσι, είναι ένας τέτοιος τύπος. Γι' αυτό τον αποθεώνω κάθε μέρα, γιατί βρήκαμε συντρεφόρ για πολλά χρόνια. Έχω μία απορία. Ναι. Στέλνω μήνυμα στο 54526. Ναι. Βάζω μπροστά φου και μη. Ναι. Και μου λέει απέτυχε. Θα γράψεις, πρόσεξε. Θα γράψεις FM με λατινικούς χαρακτήρες. Νομίζω και με ελληνικούς θα το γράψει βγαίνει. Αλλά... Εψιλον φημί. Όχι εψιλον. Φου μου. FM. Πώς είναι τα FM. Ναι παιδί μου. Βάζω φου μου. Και... Όχι εψιλον. Όχι εψιλον. Φου. Φου μου. Μου. Δύο Φώτης γράμματα. Μιχάλης. Όχι. Ναι. Φώτης Μιχάλης. Ή ξέρω εγώ Federation και Mama. Okay, λέμε. Οκ. Okay. Okay. FM. Κενό. Μήπως έχει τίποτα το... Γιατί το είχε πάρει η εγγονή μου και το έπεσε. FM. Πώς λέμε τα FM. Λίμπερο FM. Έτσι τα δύο γράμματα. FM κενό και το μήνυμα στο 54526 για την τηλεοράσαρα. Φιλιά. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Πάνω απ' όλα η υγεία. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την υγεία. Γιατί ποιος το χωνέρι το δικό μου το μεγάλο που τράβηξα. Εντάξει, το ξέρω, αλλά βγήκες πιο δυνατός σε παλικάρι, σημείο αναφοράς. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να ξέρεις. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια σου. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε. 2310-287-888. Τηλεορασάρα TCL κληρώνουμε. Υπέροχη 55 ίντσες. Πάμε στις γραμμές πάλι. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Άλλοι μαζεύουν ρούχα και άλλοι έχουν για Θεό Κωστή μου το βαρούχα. Να ξέρεις. Τι ωραίο! Αυτή με τις βαριοπούλες στα χέρια. Τα ακούσατε χθες, σας κόπηκε η ανάσα. Μου ήρθε παιδιά που άκουγα τις κραυγές του ανθρώπου. Ναι, ναι, άστα φίλε. Δηλαδή, πραγματικά... Ξέρεις να αντιπαθείς έναν άνθρωπο, πρέπει να είσαι ρε παιδί μου... Μου ήρθε φίλε αναγούλα, μου ήρθε αναγούλα, σου λέω, ανακατεύθηκε το στομάχι μου που άκουγα έναν άνθρωπο που πραγματικά ένιωθε ότι το σκοτώνει εκείνη τη στιγμή. Φαντάσου αυτοί οι άνθρωποι πόσο περιττώματα είναι γεμάτο η ψυχή τους, ας πούμε, για να κάνεις κάτι σε κάποιον που ούτε καν σε έχει ενοχλήσει ποτέ, επειδή απλά κάποιος που πουλάει σε πλήρωσε για να πας να κάνεις αυτό. Σε πλήρωσε για να πας να το χτυπήσεις, ας πούμε, γιατί δεν του άρεσαν τα σφυρίγματα. Άρα μιλάμε φοβερά πράγματα. Εγκληματίες, επειδή υπάρχει Θεός, είμαι βέβαιος γι' αυτό, είμαι βέβαιος υπάρχει Θεός, δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να μένουν ατιμόρυτα. Τώρα, αργότερα, μετά, σε μια άλλη ζωή, δεν ξέρω τι. Αυτός που τους βάζει, και αυτοί φυσικά που το κάνουν, εννοείται έτσι, δεν είναι αθώος περιστερές, τι να κάνω, αμάρτησα για το παιδί μου, σκοτώνω για να πάρω γάλα στο παιδί μου, δεν υπάρχει, έτσι, αλλά την θεωρώ ίδια και μεγαλύτερη ευθύνη αυτός που τον πληρώνει, γιατί έχει κάποιο σκοπό, γιατί θέλει να περάσει, να τρομοκρατήσει οτιδήποτε.
Επειδή φάνηκε ότι είναι μέρα μεσημέρι και ότι πήραν τα μάξι και έχασαν κύριοι, για μένα συνυπεύθυνη είναι και η αστυνομία να τους βρει. Κάτσε, είναι πανεύκολο το 2018. Σε παρακαλώ, έχει κάμερες μέχρι και στο. Έχει κάμερες παντού. Και στο αυτό μας έχει κάμερα. Να και να δουν που πάνε. Δεν θέλουν να τους πιάσουν. Ενώ όταν θέλουν και μην μας πούνε ότι δεν μπορούν, πώς γίνεται εδώ και 30 χρόνια ούτε ένας απογέας να μην έχει καταφέρει να ξεφύγει, γιατί μη τυχόν και κάνουμε καμιά φάμπρικα και βγαίνουν και απαγάγουν τα πλούσια, τα παλικάρια. Εκεί αμέσως, φίλε. Λαμβάνουμε όλους. Αμέσως. Εδώ 30 χρόνια γκρεμίζουν σπίτια, καταστρέβουν, καίνε, δέρνουν, κάνουν και δεν έχουν πιάσει ποτέ κανέναν. Ούτε έναν. Ούτε έναν. Παίρνουν αντισυλληπτικά, μάλλον όλοι αυτοί. Παίρνουν αντισυλληπτικά και δεν μπορούν να τους συλλάβουν. Κωστή μου, όλοι να ξέρεις, είναι αυτό που λες για τη θεία δίκη. Δες ένας. Όποιος έχει βγάλει χολή για τον ΠΑΟΚ με κακία, γιατί έτσι, ιδιοτέλεια κτλ. Δες τον Παντελίδη. Ναι. Πατάει χορτάρι και βγάζει αγριάδα. Θα τον πάρει, θα σε κάνει ποδαρικό, φιλέ. Ακριβώς. Και δεν πρόκειται ούτε περάσαν όλοι, σε σφάξανε, δεν μίλησες ποτέ στην Τρίπολη. Κατάπιες τη γλώσσα σου. Μόνο με τον ΠΑΟΚ έβγαλες ένα τέτοιο ας πούμε πάθος στις κουβέντες σου, στη γραμμή πάνω κιόλας, πριν πας στην αίθουσα τύπου. Εντάξει, όπως είπα στο φίλο μου τον Περιπτερά, που είναι φιλαράκι, έτσι, και είναι αριανός, του είπα, όταν τον πήρε. Πήρες ένα προπονητή που δεν κάνει για την ομάδα σου. Όχι και τα αυτά τα λες επειδή είσαι ΠΑΟΚτσής, καλά, θα με θυμηθείς. Okay. Τι πρόβλημα έχω. Περίμενε Μπαράζ. Μπαράζ, θα σε κερδίσω, λες τον Μπαράζ. Okay. Άλλοι περίμεναν Μπαράζ και άλλοι τελικά ο μπίπι τους έγινε κουμπαράς. Okay. Γεια σου Χριστάρα! Καλές γιορτές να έχουμε. Χρόνια πολλά από τώρα. Καλά, θα τα πούμε και κατ' ιδία. Και βάζουμε και τον αυτό να φύγει στη λίστα για τη Θεία Δίκη, τον Τζιγκρίνσκι. Με αυτά τα. Καραγκιόζη ηλικία. Τα υποτιμήματα για τον ΠΑΟΚ. Okay. Και κάτι τελευταίο. Τι, διάβασε τη συνέντευξη του Λουτσέσκου που λέει για το σκουφί. Ναι. Μια σημερινή που λέει ότι θα το φοράει μείον 10 και ναι. Τα λοιπά. Γιατί... στο διαδίκτυο. Ναι. Την έχει αναρτήσει τώρα. Θα μπω να δω. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Το λατρεύουμε και με το σκουφί του. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα υπενθυμίζοντας. Με το που θα γυρίσω αδιάβαστο μηνύματα, έχει πάρα πολλά μηνύματα και δεν θέλω να τα αφήσω αδιάβαστα γιατί έχουν και ευχές μέσα. Κληρώνουμε τηλεορασάρα υπερατού. Το δώρο των δώρων, ο δώρο. Μία TCL 55 ίντσες τηλεόραση. Επιστρέφουμε! Έτσι δεν έκανα τα λάρα συνέχεια στα λάτια. Μια δυσκυλιότητα, μια αυτή. Ένα σφίξιμο. Λοιπόν, καλημέρα σου, μουσού από όλους μας στον 869 την αγάπη μου. Καλημέρα, η Ελίζα. Καλημέρα, Παλαβιάρη, σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα με όλα του Θεού τα καλά. Στέλνω και από εδώ την αγάπη μου στο αγόρι μου, το μεγάλο, τα τρία μικρά είναι στο σχολείο που ακόμα ακροβατεί σε μια σκαλοσιά και εγώ εδώ τρέμω, μην μου πάθει τίποτα. Όχι. Να είστε αγαπημένοι έτσι πάντα, Ελίζα μου. Καλημέρα, Κωστή, καλά Χριστούγεννα, λέω Μάρκος. Πες και για το αγόρι μας, το λεφταράκι, τον Λίρατζι, τι έγινε. Μόλις γίνω καλά θα μιλήσω για όλα. Δήλωση Τζίλου στο Open TV. Μόλις γίνω καλά θα μιλήσω για όλα. Σου ευχόμαστε να γίνεις καλά, να είσαι ο τελευταίος που πέφτει θύμα τραμπουκισμού και να μην ξαναζήσει κανένας άνθρωπος τέτοια πράγματα. Κανένας. Λοιπόν, πες για το αγόρι μας, λέει το Λεφτεράκο, το Λίρατζι, τα πάρε βάλε που έδειξε και χθες το πόσο το έχει και έκανε ακόμα και τον Πρίγιο να του ζητήσει συγγνώμη που έχασε το άχαστο. Πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά μας, Λευτέρη σε καμαρώνουμε, παλικάρι μου, ο Λίρατζις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι χρόνια, πάρα πολύ καιρό, ακούμε ότι είναι Λίρατζι 100 ο Λίρατζις. Έρχονται τα παιδιά αυτά, έρχομαι τώρα στις γραμμές, κάτσε να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα Σόνια την Καλογεροπούλου. Λοιπόν, καλημέρα σου μουσού από όλα μας 869. Γεια σου Δημήτρη Χρυσοστομίδη, καλημέρα Κωστή, ο Μιχαλόπουλος Στέφανος για την τηλεόραση, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Ο Παπαδόπουλος ο Απόστολος. Καλημέρα Κωστή, τι θέλω σαν τρελός. Καλημέρα Μαρίνα Καλαϊτσίδου, Ζουμουσού, λέει ο Ευαντζήτης ο Ανέσης. Καλημέρα Κωστή από Λαγκαδά, Ζουμουσού, δώσε TV. Καλημέρα από όλους μας, 869. Καλημέρα Κωστή. Θερμές ευχές σε σένα και την οικογένειά σου, τηλεορασάρα, πλήση. Ευχαριστώ στον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ. Γεια σου Γιάννη Μίρτσι. Καλημέρα Κωστή, υπέροχε να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ο Παπαδόπουλος ο Απόστολος, καλημέρα Κωστή, τι θέλω σαν τρελός. Ο Γιάννης. Για μια δεύτερη ευκαιρία, Δωράκη, καλημέρα, ο Τολιόπουλος, ο Αντώνης, καλημέρα, Κωστή, γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα σε όλα τα Ζουμουσάκια, ο Μιχάλης και η Μάγδα για την τηλεόραση, η Καλογεροπούλου, η Σόνια, ευχές για όλους, καλημέρα, Σαλταφερίδου, Τιρένα, χρόνια πολλά, γεια σου Άννα Χούχλια, καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Παπόρη, καλημέρα στη Μαρίνα την Καλαϊτσίδου. Γεια σου Δέσποινα, να είσαι καλά, Κωστή, ζούμε μεγάλες στιγμές, άντε Παοκάρα, βάλαμε στην κλήρωση για τηλεόραση, καλές γιορτές, μη γεια, λέει η Άννα.
TCL Κωστή, καλημέρα. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά σε όλους μας. Να είναι η ομάδα μας πάντα υγιής. Όλοι οι Παοκάρα λέμε και όλα τα καίμε. Ο Βαγγέλης από το Πλαγιάρι, βάλαμε στην κλήρωση. Ο Αποστόλης. Γεια σου Ζέρβα Νίνα. Γεια σου Μαρία Μπουρλή. Θέλω τηλεόραση για να βλέπω Παοκάρα. Καλημέρα, μας φτιάχνεις όλη τη μέρα. Βάλαμε στην κλήρωση για τηλεορασάρα Ζουμουσού. Λέμε και κάθε πίκρα και με καλές γιορτές με υγεία. Γεια σου Ανούλα μου. Καλημέρα, καλές γιορτές για τον κόσμο όλο. Δημητριάδης ο Δημήτρης. Γεια σου Βασιλική μου. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Παπλάκη Γιάννη. Γεια σου Τζέμο Χρήστο. Καλημέρα, Κωστή, χρόνια πολλά με υγεία και ζωή. Άγιε Βασίλη, θέλω μια τηλεορασούλα γύρω στα 55 ήτσι, λέει Κυριακή του Χρήστινα. Γεια σου Μαρίνα μου. Τηλεόραση Κουτσαμπάς Κώστα Ζουμουσού. Γεια σου. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τον μπαμπά σου είχα, λέει, δάσκαλο, υπέροχος άνθρωπος και υπέροχος δάσκαλος. Να σε καλά. Να σε καλά, Βασίλη. Δεν ξέρω, μαζί ήμασταν στην τάξη. Μαζί. Πέρασαν από τα χέρια του όταν γύριζε από το σχολείο. Η μαμά δεν του μιλούσε την πρώτη ώρα. Και μας έλεγε, αφήστε τον μπαμπά σας να αποσυμπιωστεί. Άνθρωπος που άδειαζε ολόκληρος μες στην τάξη. Με όλη του την ψυχή. Με όλη του την ψυχή. Αφήστε το λίγο να ηρεμήσει. Δεν υπήρχε διεκπεραίωση, είπαμε. Άβιαζε ολόκληρος. Ένας μαθητής, άμα δεν καταλάβαινε κάτι, υπήρχε περίπτωση για να καθίσει. Έτσι, καλοκαίρι, τα καλοκαίρια, στο βιβλιαράκι που γράφει τώρα και θα το δώσει στους ανθρώπους που αγαπάει, εννοείται φιλοκερδός, ο μπαμπάς αναφέρει μέσα σε ένα κεφάλαιο, του αφιερώνει ένα κομμάτι ένας από την Αχλαδινή Ηλίας και λέει, ο δάσκαλός μας κάθεται το καλοκαίρι. Δεν φεύγει άδεια, κάθε 15 μέρες αφιλοκερδός και μας κάνει φροντιστήρια για να πετύχουμε στις εξετάσεις που θα δώσουμε. Και εδώ μιλάμε τώρα για 60χρονοι άνθρωποι, έτσι, που προκόψαν, γίνανε τραπεζίτες, γίνανε άνθρωποι επιχειρηματίες, δάσκαλοι, καθηγητές πανεπιστημίου. Κάθεται, δεν ξεχνάω, λέει, δάσκαλοι που καθόσουν 15 μέρες, κύριε, και μας έκανε φροντιστήρια δωρεάν. Ενώ μπορούσε να φύγει διακοπές. Τελείωνε η σχολική χρονιά και περίμενε, έμενε για να δώσουν τα παιδιά γιατί ήταν πάφτωχα. Στα χωριά τότε δεν είχαν ούτε φροντιστήριο ούτε τίποτα και έμενε και έκανε φροντιστήριο. Να σου πω ρε πατέρα, στα έχω πει από κοντά, αλλά πρέπει να στα λέω και που και που και από τον αέρα. Να τα ξέρεις. Να τα ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλημέρα. Καλώς στο Στελάρα. Καλώς στις Σέρες. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα του Μπρίγκοβιτς, φίλε, ναι, είναι στους 5 κορυφαίους σκόρερ στην Ευρώπη. Και μπροστά έχει. Νούμερο 1 είναι ο Μέση. Μετά είναι ο Ρονάλντο. Τα είπα πριν στην αρχή. Ναι, τα είπα, ναι. Ναι. Μέση, γιατί... Μέση Ρονάλντο, Λεβαντόφσκι. Ναι, ναι. Κάτι λιμά σκόρες. Τώρα, κάτι ναι. Λιμά να πούμε. Κάτι λιμά. Ακούγεται και ο ίδιος ο παίκτης και η ομάδα μαζί με τον παίκτη. Φυσικά. Ο παίκτης τον αρέσει τόσο πολύ στον ΠΑΟΚ, αυτό το δείχνει ότι είναι η μόνη ομάδα που έμεινε τόσα χρόνια που όλοι το λέγανε γερολόγο και αυτό το λέγανε οι αριθμοί έτσι που άλλαζε ομάδες. Το ότι έχει μείνει 2 χρόνια τώρα στον ΠΑΟΚ και θέλουμε εδώ να γεράσει. Αυτό να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι, ρε Στέλιο, να σου πω και κάτι. Γερολόγος. Εδώ δεν έχουμε τόσα γυράδικα. Δεν μπορεί να κάνει λόγο για το γύρο και να είναι και εδώ γυρολόγος μέσα στην πόλη. Και ένα ακόμα ρεκόρ του Πρίγιο είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ που έφτασε τα 50 γκολ σε 83 παιχνίδια. Όλοι θέλανε πάνω από 100 και σε πολύ περισσότερα χρόνια. Τώρα. Στέλιο, έτσι, 55 γκολ σε 86 μάτς. Το λες και τα βάζεις στη σειρά τα γκολ. Ένα, ξεκίνα να μετράς τώρα. 1, 2, 3. Για να φτάσεις στο 55. Και να πω και κάτι άλλο. Ο Μέση και ο Ρονάλντο που παίζουν σε ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους έχουν άλλα χαφ, έχουν άλλους συμπαίκτες. Το να παίρνεις πάσα από τον Τζάβι ή τον Ινιέστα να πούμε ή ξέρω εγώ τον Τιμπαλά ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον είναι τελείως διαφορετικό. Και επίσης οι ευκαιρίες που σου δίνονται όταν είσαι μέσα στην Μπαρτσελόνα είναι δεκάδες για να φτάσεις σε αυτά τα γκολ. Ή ο Κριστιάνο στη Γιουβέντους. Εδώ είναι τέτοιο το ποσοστό της ευτυχίας που σου λέω, το τσαφ το κάνει γκολ ο άνθρωπος. Εντάξει. Τι να πω, φτού να μην το ματιάσουμε. Ό,τι αφορά για τον Λίρατ, για τον Παλογιάννη, είμαι από τους λίγους που φωνάζω εδώ και 2 μήνες ότι το επόμενο στοίχημα που έχει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ είναι αυτά τα παιδιά να μπουν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. 4, 5, 6 παιχνίδια. Έτσι. Είναι μεγάλο κέρδος. Βλέπεις ότι τα παιδιά, ειδικά ο Λίρατ με τις ασίστ με αυτά το και ο Παλογιάννης έδειξε και από την προετοιμασία, πρέπει. Τώρα η ομάδα που έχει αυτή τη μεγάλη διαφορά σε παιχνίδια με τη Λιβαδιά θέλει με τέτοιες ομάδες να πάρουν έστω 30 λεπτά, 40 λεπτά να πάρουν τα παιδιά να παίξουν. Αυτό τώρα το μεγαλύτερο στοίχημα του ΠΑΟΚ. Τίποτα άλλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Έγινε φίλε Κωστή. Να είσαι καλά. Γεια σου Στελάρα μου. Γεια σου Στελάρα μου. Σε ένα τεταρτάκι από τώρα κληρώνουμε την τηλεόραση και με τα μηνύματα στο Facebook
που θα πρέπει στο τραγούδι να δω πόσα είναι για να τα βάλω μαζί και με τα μηνύματα τα χθεσινά και τα σημερινά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Φυσικά θα βγάλουμε και τον τυχερό στον αέρα να ακουστεί ή την τυχερή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 με ονοματεπώνυμο για TCL 55 ίντσες τηλεόραση από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Γκολαίδης, νούμερο ένα προορισμός για ηλεκτρικά στην πόλη, έτσι, μακράν του Δευτέρου. Καλημέρα σας, ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Κάερε στα περμητίδο λεβεντάρσκε σοπλικατόριο. Πού σημαίνει. Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λένε και κάθε πίκρα. Αγόρι μου, μου στέλνουν μηνύματα ώρες ώρες. Μου φάρανε νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε πολύ όσο και να μαζέρνεις. Παύλε, μου στέλνουν μηνύματα σε ανύποπτες φάσεις. Ρε εσύ, έχει βγει ο συντριβανίσου στον τάδε σταθμό και λέει ζου μου σου. Βγήκε ο συντριβανίσου στον άλλο σταθμό και λέει ζου μου σου. Ο Παύλος λέω, παντού το λέει ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Παντού. Αφιέμαι στον Περπερίδη, τον Δημητράκη, την Παγκαπανέλα. Παντού, παντού, παντού. Πού δεν θα ακούσω τα παιδιά. Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Με απασχολεί από προχθές αυτό το πράγμα. Να το... Γίνεται πρόεδρος ΠΑΕ. Ναι. Πρόεδρος ΠΑΕ να αναλάβει, είπαμε, τον άνθρωπο περαστικά, λυπηθήκαμε. Αυτά που ακούσαμε ειδικά χθες από το όπεν το μεσημέρι ήταν πολύ σοκαραγιστικά. Αλλά άστο, άστο. Γίνεται, δηλαδή, όποτε παίζει Λάρισα οι διαιτητές, τι θα κάνουν, θα την ευνοούν γιατί υποστήριξε το διαιτητή, το συνάδελφό τους. Αυτό ο αθλητικός δικαστής το επιτρέπει. Τι θα πει οικογενειακές φίλους. Από πότε έγινε οικογενειακός φίλος αυτός ο Λάρισαίος. Ναι. Έπεσε η γραμμή, όχι. Όχι, λέω, μην ρωτάς και δεν σε διακόπτω αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ερώτηση έκανα, από εκεί και πέρα θα φάνει στο μέλλον. Λοιπόν. Καταρχήν να μην ξεχάσω. Θέλω μια επιθυμία, ποτέ δεν συζήτησε επιθυμία τραγούδι, ε. Βεβαίως, πρόσεξε, να την πεις. Πρόσεξε, 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 πρόσεξε ρε μάλια, πρόσεξε ρε μάλι. Το νου σας, το νου σας λέμε. Το νου σας, ρε μάλι, ρε μάλι, ναι, 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 ναι. Μην το ξεχάσει. Ναι. Ένα μηδέν σε γνώρισα, ένα μηδέν σε ήξερα, ένα μηδέν θα είσαι. Είναι μια κριτική ματινάδα. Θέλω να την ακούσω οπωσδήποτε σήμερα και όλος ο κόσμος. Υπάρχει τέτοιο, ένα μηδέν σε γνώρισα. Ποιον έχει το Χρήστο, ποιον έχει εκεί. Σωτήρη Δασκαλάτσι. Ψάχνει ήδη, ήδη ψάχνει. Είναι και κριτσικάκι είναι. Δεν είναι, αλλά οκ. Ψάχνει ήδη, το βρήκες. Ένα μηδέν σε γνώρισα, ένα μηδέν σε ήξερα, ένα μηδέν σε είσαι, ένα μηδέν θα είσαι. Θα το βρει αυτός, ξέρει. Θα το βρει αυτός, ξέρει, θα το βρει. Ματινάδα, κριτική, πολύ ωραία, μ' αρέσει. Αυτά είναι προς απάντηση για τα πολυλογάδες, ξερόλες, που μας κάνανε πεπόνια. Λοιπόν. Να αρχίσουμε τώρα τις ευχές. Σου εύχομαι σένα προσωπικά και την οικογένειά σου καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, υγεία, να χαίρεσαι τα παιδάκια αγόρι σου και πάνω απ' όλα τύχη. Ό,τι επιθυμείς. Όσο για τον πατέρα σου, οι παλιοί λέγανε, αδειάζω το δικό μου το κεφάλι να γεμίσω το δικό σου. Μπράβο ρε φίλε, τι ωραία κουβέντα είπες. Φιλιά πολλά, συντριβανίσαι, μιλάς ωραία, όμορφα μιλάς. Αγόρι μου, αγόρι μου. Κουράγιο και άδειασε το κεφάλι σου και γέμισε τα κοθόνια τάλα. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα μου. Στάσου, στάσου, τη Χρύσα, ναι. Τη Ταυτιτήριους, όλους, τη Τσαδοπούλου, όλους χωριστά, όλα τα παιδιά, το καθένα όλα. Και όλοι μαζί. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία. Πάνω απ' όλα και τύχη. Φιλιά πολλά. Στο Τιτανικό είχαν πολλά λεφτά, αλλά τύχη δεν είχαν. Γεια σου Παύλε μου, γεια σου Παυλάρα μου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Ναι, σε εσάς μιλάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς την Νιγιόρκ. Γεια σου Ανδρίκο μου. Σε πρέπει να σου πω χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Αγόρι μου. Και καλές γιορτές, εσένα, την οικογένειά σου και το σταθμό σου. Τι θέλω να σου πω. Ναι. Ο Μπίζες Βαρ είναι παικταράς, όσο παικταράς είναι τόσο... Παικταράς, φίλε, για μένα. Παικταράς. Γιατί διάβασα στην εφημερίδα, ο Λουτσέσκο έκανε δηλώσεις και έλεγε ότι εάν έπαιζε όπως ναι. Σε κάθε μάτς... Έτσι, θα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Τι μας λέει ο άνθρωπος. Αντρέα μου, θα σου πω το εξής. Θα σου πω. Υπάρχουν διαφόρων ειδών παίκτες, όπως υπάρχουν διαφόρων ειδών χαρακτήρες και άνθρωποι. Ο Μπίσεσβαρ είναι χαρισματικός.
γνωρίζει. Αυτός είναι ο Μαυρούκος με τα... Ο Μαυρούκος με, τα... με, το... με την αφάνα. Με τα μαλλιά. Ναι, με το φουντωτό μαλλί αυτός. Είναι χαρισματικός. Γνωρίζει τόσο πολύ μπάλα. Απλά δεν είναι το κορμί το αθλητικό. Αν ήταν και έτσι το κορμί το αθλητικό και αν έπαιζε έτσι σε κάθε μάτς, δεν θα ήταν εδώ, θα ήταν αλλού. Αυτός είναι. Ναι, κοίταξε, εκείνη η τριάδα που παίζει στον Ατρόμητο θα γυρίσει το καλοκαίρι. Ο Κουλούρης, ο Κατζαΐας και αυτοί. Και ο Γιαννούλης. Όχι και οι τρεις. Σίγουρα θα γυρίσει ο Γιαννούλης. Δεν βλέπω να γυρίζει ο Χατζησαΐας και για τον Κουλούρη είναι 50-50. Εξαρτάται τι πρόταση θα έρθει από έξω. Δεν... Ναι. Αυτό. Ο ένας δηλαδή σίγουρα, ο άλλος όχι, ο άλλος μπορεί. Ο σίγουρος είναι από τώρα. 100%. Ο Γιαννούλης θα έρθει. Γιατί ο Κουλούρης δεν έρχεται? Ο Κουλούρης δεν έρχεται γιατί εδώ που του δόθηκαν οι ευκαιρίες δεν έδειξε το πρόσωπο που έπρεπε. Και εδώ άμα θα έρθει σε εμάς θα χαθεί από τον Πρίγιο. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν θα μπορεί να αποδώσει. Άλλο η φανέλα του Ατρόμητου, Ανδρέα, άλλο η φανέλα του ΠΑΟ. Είναι μεγάλο το βάρος. Σε ακούω κάθε μέρα τα λες. Έγινε. Σε χαιρετώ. Γεια σου Ανδρέα μου, φιλιά στη Νέα Υόρκη, στην άλλη άκρη της γης. Να είσαι γερός. Πάμε. Σωτήρη, δύο γραμμές ακόμα. Πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλό στο παιδί, ρε. Εγώ είμαι φλάρακο. Έλα, ρε, Καραγιάν. Έλα, ρε, φίλε, έλα, ρε. Για πες. Τι κάνουμε, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Τι δεν γκρίνιαξε κανείς σήμερα, ρε, φίλε. Κανένα, θες να γκρινιάξουμε για κάτι. Γιατί, ναι, ρε, φίλε. Τι γκολ έχασε ο Πρίγιοβιτς, ρε, φίλε. Μόνο του. Ο άμπαλο, άντε να φτιάξει. Γκρίνιαξε πρωί-πρωί. Σε άδεια αστεία το πέταξε έξω. Πρωί-πρωί στην Μπουγάτσα. Ο Θαμώνας, εδώ στη γωνία από κάτω, που μου λέει καλά ρε Κωστή, λέει. Έξι γκολ. Όχι, έξι γκολ βάλανε κι αυτό. Δηλαδή, πρόσεξε, αν κερδίζαμε 0-1 ή 0-2, καλά ρε. Μπήκανε μέσα και κάνανε αγκαρία. Αντί να βάλει εκεί. Γιατί δεν πάω κι εσύ, γιατί δεν βάζει. Όσα μέχρι τέλους κυνήγατε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άκουνα σε πολύ γρήγορα πρόγραμμα, μιλήσει και ο επόμενος. Λοιπόν, θέλω να μου αφιερώσει το τραγουδάκι μας σε ένα φιλαράκι. Που είναι ζουμουσάκιλα, δεν παίρνει τηλέφωνο, έχει πάρει μόνο μια-δύο φορές. Yeah. Μια-δύο φορές έχει πάρει, μόνο σε ακούει. Είναι μέσα στο ταξί. Τώρα είναι δίπλα, ναι, τα ρήφα 2 αφιερωμένο. Τι θέλει, ό,τι θέλει, με αυτό θα φύγουμε. Απαγορεύεται. Ένα ήττα, έτσι. Άλλο σου ζήτησε άλλο, το δικό σου είπες, έτσι. Ναι, αυτό, όχι, αυτό ζήτησε. Αναγκάζομαι, ναι. Κώστα, θα πεις, άκου, θα πεις αφιερωμένο στο Νταρίφα 2, να με συμπαθάς και θα βάλεις το τραγούδι. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Αφιερωμένο στο Νταρίφα 2, να με συμπαθάς, πάρτο! Άντε, άντε, φιλιά! Τρέλα, δεν πουλάμε τρέλα, τη μοιράζουμε δωρεάν, να ξέρετε. Ωραίο πράγμα το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει ούτε συνδρομή, ανοίγεις, παρεούλα, κούτρα. Από τα ωραία, είναι σημαντικό τα ωραία πράγματα να είναι τζάμπα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Το λέω γιατί είμαστε σε εποχή συνδρομητικών κτλ. Μια τελευταία γραμμή. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί, good the child. Γεια σου, συνονόματι και συνοπαδέ. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι. Τι γίνεται? Όλα καλά. Ωραία. Γιατί το κόψε το τραγούδι, βάλτε από κάτω. Δεν το κόψε, πάρ' πάρτο, πάρτο. Κάνε δεύτερες. Άκου λίγο. Μη με ξεμυαλίζεις. Είμαι παντρεμένος και από τα λαθρέα τα φιλιά καμένος. Μη με ξεμυαλίζεις, βρες αγάπη άλλη, είναι αμαρτία να καώ και πάλι. Την έχει κάνει τη ματσακονιά μια φορά, έτσι, τον έπιασε. Και λέει είναι αμαρτία να καώ και πάλι. Δηλαδή, αν πάει στην Εφέσεων, είναι ήδη από την προηγούμενη φορά. Είναι, έχει δεδικασμένο, έχει βεβαρή. Είναι υπότροπος, φίλε. Έχει, έχει αφαίρεση βαθμών. Έχει καναπέ, τέσσερις αγωνιστές και κλεισμένη κρεβατοκάμαρα. Για πες λοιπόν, για πες. Λοιπόν, έχεις δίκιο τα... Πράγματα που αξίζουν στη ζωή είναι δωρεάν. Αυτό ισχύει. Έτσι θα έπρεπε να είναι, ας πούμε. Είναι, ναι. Παραμένουν να είναι. Έτσι. Μια αγκαλιά, ας πούμε, δεν μπορεί να την αγοράσεις. Με τίποτα. Ένα χαμόγελο. Την αγάπη του άλλου. Βεβαίως. Την εικόνα, ας πούμε, τη χθεσινή να βλέπεις την ομάδα σου και να εστιάζει ο σκηνοθέτης εκείνο το πλάνο με αυτό, το παιδάκι. Ρε, φίλε. Να ζωγραφίζει. Αυτό. Μπράβο στο σκηνοθέτη. Αυτό πράγμα... Μπράβο στο σκηνοθέτη παρεπιπτόντος. Γιατί αυτό θα ήταν μια πληροφορία χαμένη.
που δεν θα την αναζητούσαμε πουθενά, έτσι. Το τι κάνει τη μαγιά, είναι μαγιά εκεί του σκηνοθέτη, φίλε, μπράβο του. Είναι μαγιά του και είναι η εικόνα που θέλω να κρατήσω από το 2018 για την ομάδα μου. Έτσι. Το ότι με το ποδόσφαιρό της αρχίζει και γεννάει παοξάκια παντού. Νέα παιδιά. Και πρέπει να συνεχίσει να ο Ιβάν και όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, να δείχνουν τη διαφορετικότητα του ΠΑΟΚ σε σχέση με το τι ποδόσφαιρο θέλουμε να βλέπουμε στη χώρα. Μιλάς υπέροχα, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν θα άλλαζα τίποτα από αυτό που είπες, ειδικά με τον τρόπο που μιλάς, το γεννάει νέα ΠΑΟΚΤΣΑΚΙΑ. Εμείς, εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων σας, αλλά έχω την αίσθηση ότι... συμφωνείτε μαζί μου. Εμείς αυτό τον ΠΑΟΚ θέλουμε. Δεν θέλουμε τον ΠΑΟΚ του υπόκοσμου. Δεν θέλουμε τον ΠΑΟΚ της Βαριοπούλας των σπασμένων πλευρών και γονάτων. Δεν θέλουμε τον ΠΑΟΚ της Ρεμούλας. Δεν θέλουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα μόνο και μόνο για να πούμε το πήραμε και να είναι κυλιδωμένο, να είναι μουτζούρα, να είναι μια ανορθογραφία στην ιστορία μας. Να είναι κάτι για το οποίο θα ντρεπόμαστε. Το παιδάκι αυτό που πάει μέσα στο λεκανοπέδιο είναι, έτσι, μέσα στην Αθήνα. Ακριβώς, ο μπαμπάς του πιθανόν να είναι βάζελος, να είναι χάρτινος, να είναι γάβρος, να είναι οτιδήποτε. Πήγε το παιδάκι έτσι αυθόρμητα να πάρει από τον Μπεκταρά αυτόγραφο. Αυτά γίνανε παοξάκια χθες όλα, να ξέρετε, που το ζήσανε από κοντά. Και αυτό ο προσφυγικός σύλλογος, κάποτε κάποιοι πρόγονοί μας ήρθαν εδώ, πρόσφυγες. Εδώ πέρα τους λιδόρισαν, τους χαρακτήρισαν. Από το Σοντριβάνι το γήπεδο τους στείλανε στα τόλ της Τούμπας. Μοιράζει. Έξω από, από τα όρια του, ναι. της καλής κοινωνίας της πόλης. Στα προάστια. Εκεί οι ξυπόλοιποι πρόσφυγες χτίσαν ένα γήπεδο, κάναν μια ομάδα, ένα σύλλογο και εξακολουθούν να τον αγκαλιάζουν και να προσβεύουν τη διαφορετικότητα με την οποία ήρθαν από την πόλη, πρόσφυγες. Αδερφέ, με συγκινείς. Όπως τα λες, είναι. Όπως τα λες. Τα ίδια θα έλεγα, να ξέρεις. Δεν σε ξέρω, δεν είσαι από τους ακροατές που βγαίνει συχνά, αλλά μίλησες ακριβώς πάνω στο συνέστημα. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστούμε. Θα είμαι γερός, θα βγαίνω σαν συνονόματος. Μπράβο. Χαίρομαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, συνονόματε. Καλή χρονιά, καλή φιλιά, χρονιά. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Την Πέμπτη θα έρθουμε, για εκπομπή τώρα, τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε. Βέβαια άφησα χαρτάκι στον Batman, του λέω 8 με 8,5 βάλε τη γιαγιά που τη χρωστάω και δεν την έβαλα. Σε συμφέρει, λέω, θα καθίσει και ένα 20 λεπτάκι χαβαλέ. Μου λέει μια χαρά, γουστάρω. Οπότε 8 με 8,5 ή 9, 8,5 με 9 θα παίξει η γιαγιά, medium, η τελευταία που δεν την ξαναβάλαμε επανάληψη. Και μου τη ζητάτε. Λοιπόν, βάλε λίγο, θέλω να δω τι γίνεται σήμερα στο 8-10 στο Facebook. Άστο να παίξει. Να σ' αγαπά. Λοιπόν, κάτσε να δω. Χαμός. Όσοι έχετε στείλει μήνυμα, ασχέτως αν δεν λέτε για τηλεόραση, γιατί δεν νομίζω να μην τη θέλει κάποιος. Λοιπόν, από το πρώτο μήνυμα από τον Ιωάννη Χατζηγεωργίου που έχει στείλει πριν 4 ώρες, από εκεί θα το ξεκινήσω. Όλους σας, τη Μέρη την Καραλιοφίλιου και πέρα, από εκεί και πέρα όλα, χαμός γίνεται, όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, να βάλω και τα σημερινά, εδώ, 200 με αυτό που ήρθε τώρα, 201. Λοιπόν, τέλος, μη στέλνετε άλλο να κάνω την κλήρωση. Θέλω να βγει ένας, οποιοδήποτε, και να μου πει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 201. Μια γραμμή τώρα, να κάνουμε την κλήρωση, να δώσουμε την τηλεορασάρα. Από το 1 μέχρι το 201, ένας να βγει, να μου πει ένα νούμερο. Για να πριν φύγουμε. Υπενθυμίζουμε, χορηγή δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750 τη Λιβεριά, υπέροχες γεύσεις, φυσικά Τσαντεκίδης με τα χειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση απέναντι από το Τζάμπο ανεβαίνοντας για Ρωεόκαστρο. Και εννοείται Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, καταπληκτικές γεύσεις και μελομακάρονα και κουραμπιέδες και βασιλόπιτες και. Υπάρχει άνθρωπος που βγήκε να μας βοηθήσει στην κλήρωση, ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Σε δώσε ένα καλό νούμερο. Αγόρι μου, έλα. Θέλω από το 1 μέχρι το 201. Είναι όλα τα χθεσινά, είναι όλα τα σημερινά, ανακατωμένα, έτσι. Με κλειστά τα μάτια και κλεισμένο το μυαλό μου το 7 του Ζαγοράκη. Το 7. Φιλιά πολλά!
Φιλιά, λοιπόν, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση, να βγάλουμε και τον τυχερό, να βγάλουμε και τον τυχερό. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος Απόστολος, τηλεόραση, καλημέρα Κωστή, τι θέλω σαν τρελός, πάνω στην ώρα θα έρθει αν έρθει. 6982 Μαριλής, πάρ τον τηλέφωνο. 6982 σε 260 το νούμερό του. Βγάλ τον αέρα. Αν δεν βγει αέρα, θα τη δώσουμε αλλού. Να δεις τι ώρα που θα βγουν όλοι. Έτσι, 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 έτσι. Παπαδόπουλος Απόστολος, 6982 σε 260. Τον βρήκε? Τον βρήκε. Να τον βγάλουμε αέρα. Κερδίζει μια τηλεορασάρα. Ναι. Όχι. Τι συντελεστή δίνει να μην βγει πρώτο σκόρερ ο Πρίγιοβιτς? Τόσο συντελεστή έδινε να μην βγω κι εγώ. Πόσα μηνύματα έστειλες? Καμιά 12 μηνύματα σίγουρα. Σε βλέπω αρκετά. Άκου να σε πω. Είχες περισσότερες πιθανότητες από αυτό που έστειλε μόνο ένα. Σωστό κι αυτό. Ναι. Ναι. Θέλω να σου πω τι έγινε. Τώρα δύο μέρες, ναι, τώρα δεν σε άκουσα, ήμουν εκτός. Ναι. Και σήμερα το απόγευμα θα πηγαίναμε να πάρουμε τηλεόραση. Ναι, λοιπόν, και λέω πλάκα μας κάνεις τώρα. Έχεις οικογένεια, με τι ασχολείσαι? Αν είσαι λεφτάς θα τη δώσουμε αλλού. Λεφτά δεν είμαι για να στέλνω. Όχι. Οικογένεια αραβωνιασμένο είμαι. Μπράβο. Λοιπόν. Και ήθελε να δούμε τηλεόραση εκεί με αυτό, ξέρω εγώ. Μπράβο. Εκεί θα την ψήσει τώρα, εκεί θα την ψήσει. Αδερφέ, να είσαι πάντα τυχερό. Έστειλε και αρκετά μηνύματα, όντω δεν μπορώ να μετρήσω, αλλά σε είδα αρκετά. Κερδίζει καταπληκτικό δώρο την τηλεορασάρα. Θα πα στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολαίδη, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κουρδελό. Φιλέ. Έχει κερδίσει ο αδερφό μου και έχει πάει εκεί. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Πολύ, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Να είσαι πάντα τυχερός, κληρώθηκες από 200 ανθρώπους, να είσαι πάντα τυχερός έτσι στη ζωή σου, να γεμίσει ο τείχος σου με μια υπέροχη τηλεόραση, με μια TCL τελευταίας τεχνολογίας, να είσαι δυνατός πάντα και τυχερός. Θα πας εκεί, θα στείλω εγώ το όνομά σου, θα σε βγάλει και φωτογραφία, να σε ανεβάσουμε να πούμε και στο βουμπού, στην ομάδα, να ξέρεις, κανονικά έτσι. Λοιπόν. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Έβαλα και τα μηνύματα από το Facebook μέσα, παιδιά. Έτσι. Θα κάνω όμως τώρα, πρόσεξε. Θα κάνουμε το επόμενο καλό δώρο που θα κάνουμε, θα είναι μόνο για τα παιδιά του εξωτερικού. Σήμερα έβαλα μέσα και αυτούς που σήμερα στο 8-10 και χθες το 8-10 έστειλε να πει και μια καλημέρα στον τοίχο μας. Το λέω για τα παιδιά του εξωτερικού. Το επόμενο μεγάλο δώρο που θα δώσω από την Electronet. Θα είναι τάμπλετ, θα είναι υπολογιστής, θα είναι κλιματιστικό, θα είναι αφιγραντήρας, δεν ξέρω τι θα είναι. Θα κάνουμε μόνο από τα παιδιά από το Facebook. Σήμερα σας έβαλα μέσα και τους χθεσινούς και τους σημερινούς. Φτάνουμε στο τέλος. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Με ανθρώπους που σας αγαπούν και τους αγαπάτε. Εσείς που τους δικούς σας δεν τους έχετε μακριά και τους έχετε κοντά, χαρείτε το. Επισκεφτείτε τους, μην τους αφήνετε μόνους. Ειδικά γονείς, ειδικά μεγάλους ηλικία, ένα περασματάκι, μισή ωρίτσα φτάνει. Εσείς που τους έχετε μακριά μέσα από την τεχνολογία, αναγκαστικά επικοινωνήστε μαζί τους, μην τους ξεχνάτε. Αυτό θέλω να σας πω. Εμείς τη Δευτέρα δεν θα είμαστε παρεούλα. Το ραδιόφωνο λειτουργεί κανονικά τη Δευτέρα. Έχει κανονικά εκπομπές. Ο Μπατμανίδης θα μας αντικαταστήσει. Του είπαμε να παίξει και την γιαγιά. Βάλτε στον τοίχο τη γιαγιά να τη βρει. Σωτήρη μου. Την τελευταία τη γιαγιά Medium. Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη στις 7. Θα κάνουμε 7-10 την Πέμπτη. Να έχετε υγεία, ζου μου σου λέμε, σε κάθε ευκαιρία. Και υπενθυμίζω αυτές τις μέρες, βγάλτε τα ρουχαλάκια στο πλάι, γιατί την ερχόμενη Παρασκευή, την άλλη την Παρασκευή, στις 28 του μηνός, έχουμε την συλλογή ρούχων στο προάβλιο της Αγίας Βαρβάρας. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, 4:30, θα είμαστε εκεί να δώσουμε ρουχαλάκια στον συνάνθρωπό μας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε, ζου μου σου λέμε, bye, 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 bye.